Επειδή τηλεθεατές, χρόνια πολλά και ευλογημένος ο καινούριος χρόνος. Την πρώτη μέρα του χρόνου, του νέου έτους, η Εκκλησία μας τιμά τον Άγιο Βασίλειο, τον Επίσκοπο Κεσαρίας της Καπαδοκίας, τον επωνομαζόμενο και Μέγα. Στη σημερινή μας εκπομπή, μέσα από το βίο του, θα επιχειρήσουμε να δείξουμε ότι η σημαντική αυτή εκκλησιαστική μορφή αξίζει τον τίτλο του Μεγάλου, όχι μόνο στα πλαίσια της εκκλησιαστικής ιστορίας, αλλά και στα πλαίσια της γενικής ιστορίας, της παγκόσμιας ιστορίας. Γι' αυτό, κύριε Παπαδημητρίου, θα ξεκινήσουμε λίγο από τον τίτλο που έχει πάρει. Ξέρουμε ότι στην ιστορία ελάχιστα πρόσωπα έχουν πάρει αυτόν τον τίτλο, έτσι δεν είναι? Παρακαλώ το σκηνοθέτη να προβάλλει και την εικόνα του Αγίου Βασιλείου και εμείς να συνεχίσουμε απαντώντας στο ερώτημά σου με το ότι ελάχιστα είναι τα πρόσωπα και αυτά είναι στρατιλάτες. Να μιλήσουμε για το Μέγα Αλέξανδρο, να μιλήσουμε για το Μέγα Κωνσταντίνο, να μιλήσουμε και για το Μέγα Ναπολέοντα. Βέβαια, αν καθίσουμε να κάνουμε μία ανάλυση σε βάθος, θα διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει κάποιος αντικειμενικός φορέας ο οποίος αποδίδει τίτλους ώστε να πούμε ότι επαξίως ή αναξίως δόθηκε ο τίτλος του Μεγάλου στα πρόσωπα αυτά, και ούτε και είναι γενικά αποδεκτός από το σύνολο των ιστορικών ερευνητών. Μάλιστα, τα τρία που προανέφερα ίσως να δημιουργήσουν μια σφαλμένη εντύπωση ότι αυτός αξίζει στους μεγάλους στρατιλάτες στο διάβα της ιστορίας. Όμως πρέπει να αναζητήσουμε κάποια πιο ασφαλή κριτήρια για να κατοχυρώσουμε αυτό που μόλις είπες ότι θα επιδιώξουμε στην εκπομπή αυτή να πράξουμε. Δηλαδή, ο Άγιος Βασίλειος γιατί ονομάστηκε? Να δίναμε έτσι μια πρώτη απάντηση. Γιατί ονομάστηκε Μέγας? Ονομάστηκε Μέγας εξαιτίας των όσων απόψε θα παρουσιάσουμε στην εκπομπή. Ωραία. Να τα πάρουμε από την αρχή. Και βέβαια εδώ πρέπει πάλι να κάνουμε τη διευκρίνηση ότι ονομάστηκε Μέγας στα πλαίσια της εκκλησιαστικής ιστορίας. Το ερώτημα είναι Μέγας στα πλαίσια της γενικής ιστορίας? Ή θα έπρεπε να είναι Μέγας, έτσι δεν είναι? Έτσι. Ωραία. Να ξεκινήσουμε. Εμείς θα πρέπει να αποδείξουμε πιστικότητα γιατί υπήρξε Μέγας. Ακριβώς. Ο Άγιος Βασίλειος. Ωραία, ας ξεκινήσουμε από την παιδική του ηλικία, λοιπόν, για να σχεδιαγραφήσουμε την προσωπικότητά του. Πριν όμως κάνουμε αυτό, θα ήθελα να συζητήσουμε πάνω στο αν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια και ποια είναι αυτά. Ωραία. Υπάρχουν. Όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε, επειδή δεν μας συμφέρει, γιατί εμείς είμαστε μικροί, αντικειμενικά κριτήρια υπάρχουν. Και ποια είναι αυτά? Μεγάλος είναι όποιος καταφέρνει και υπερβαίνει όλες τις μικρότητες που μας χαρακτηρίζουν εμάς τους πολλούς και έρεται πάνω από όλα αυτά για τα οποία οι άνθρωποι παθιάζονται και αναλώνουν το βίο τους να τα αποκτήσουν και να τα γευθούν. Και αναλώνονται στην προσφορά προς τον συνάνθρωπό τους. Δεν είναι αντικειμενικά αυτά τα κριτήρια? Είναι αυτό που λέτε, η υπέρβαση. Έτσι είναι. Η υπέρβαση. Βέβαια, επαναλαμβάνω, άκρος ατομοκεντρική στα πλαίσια των δυτικών κοινωνιών σήμερα, δυσκολευόμαστε να αποδεχθούμε αυτά ως αντικειμενικά κριτήρια, επειδή ακριβώς δεν συμφέρουν στον καθέναν από εμάς. Σε εμάς, ναι. Διότι εμείς είμαστε μικροί. Και οι μικροί κατά κανόνα στην ιστορία επιχείρησαν να θάψουν τους μεγάλους, όχι να τους αναδείξουν. Έτσι. Αυτό φαίνεται στη ζωή τους, που κατηγορήθηκαν και θα το δουν. Συκοφαντήθηκαν. Όλοι όσοι είναι διώχθηκαν, μεγάλοι που διώχθηκαν. Εξοντώθηκαν. Ωραία, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για τον Άγιο Βασίλειο. Ναι. Να ξεκινήσουμε από την παιδική του ηλικία. Πού κατάγεται? Να δούμε λίγο τα της καταγωγής του όπως τα παρουσιάζει και που έζησε, έτσι, ένας σύγχρονος βιογράφος του, ο Στυλιανός Παπαδόπουλος, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι γονείς του ανήκαν σε δύο πολύ ονομαστές οικογένειες, η μία του Πόντου, η άλλη της Καπαδοκίας. Η πρώτη του πατέρα, που τον έλεγαν επίσης Βασίλειο, η δεύτερη της μητέρας που την έλεγαν Εμέλεια. Οι γονείς του Βασιλείου, πατέρα, γιατί και το όνομα του πατέρα του ήταν Βασίλειος, ήταν πλούσιοι γεωκτήμονες και είχαν μεγάλα υποστατικά.
ασπάστηκαν ενωρίς στο χριστιανισμό, γνώρισαν καλά τον περίφημο πρώτο επίσκοπο Νεοκαισαρίας Γρηγόριο τον Θαυματουργό, που είναι Άγιος της Εκκλησίας μας, και προπαντός υπέμειναν με άφθαρτη καρτερία το φρικτό διωγμό του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Μαξιμίνου γύρω στο 311 μετά Χριστόν. Οι πλούσιοι αυτοί χριστιανοί, εξαιρετικά γνωστοί για την αρετή τους, έγιναν ικανοί να δεχθούν και το στέφανο του μαρτυρίου. Υπέφεραν περισσότερο από 7 χρόνια ζώντας διωγμένοι στα σκιερά δάση των βουνών του Πόντου. Εκεί δεν τους έφτανε η οργή και το μίσος των διωκτών. Μαζί τους είχαν μερικούς φίλους και λίγους από τους πολλούς υπηρέτες τους. Ο θεολόγος Γρηγόριος, φίλος του Αγίου Βασιλείου όπως θα δούμε στη συνέχεια, που γνώριζε καλά την οικογένεια του φίλου του, αφιερώνει συγκινητικές γραμμές στην περιπέτεια και τις αρετές του παππού και της γιαγιάς του φίλου του. Αυτοί λοιπόν, μολονότι πολύ καλομαθημένοι στο αρχοντικό τους, πήραν τα βουνά στην εποχή του διωγμού και προτίμησαν τις κακουχίες. Αν ήθελαν να κρατήσουν τα υλικά τους αγαθά, έπρεπε να θυσιάσουν στα είδωλα, να γίνουν δηλωσίες, να αρνηθούν τον Χριστό που ήταν η ζωή τους. Το πνεύμα τους όμως ήταν τόσο πυρωμένο από την Εκκλησία, που το δίλημα Χριστός ή πλούτη δεν τους άγγιξε καθόλου. Προτίμησαν τον Χριστό και τον λάτρεψαν στις άγριες λαγκαδιές, μέσα στις καταιγίδες και την ομορφιά της φύσης. Εδώ βλέπουμε δύο στοιχεία. Πρώτον, σε αντίθεση με τόσα λένε κάποιοι κοινωνικοί αναλυτές, δεν ήταν οι δούλοι οι οποίοι ασπάστηκαν τη νέα πίστη επειδή τους πρόσφερε παρηγοριά για απόλαυση σε μια άλλη ζωή. Εδώ βλέπουμε αρχοντικές οικογένειες με μεγάλες ακίνητες περιουσίες να τα αφήνουν όλα, γιατί εννοείται ότι η περιουσία τους δημεύθηκε. Μπορεί οι ίδιοι να αναζητήθηκαν και να μην βρέθηκαν, αλλά όμως η περιουσία τους δεν μπορούσε να μεταφερθεί πάνω στα βουνά του Πόντου, άρα δημεύθηκε και διανεμήθηκε σε όλους τους άλλους οι οποίοι είχαν τάξει ως σκοπό της ζωής τους να βρίσκουν χριστιανούς, να τους καταγγέλουν και να παίρνουν μερίδιο από την περιουσία που στη συνέχεια δημευόταν. Και να περάσουμε τώρα σε κάτι πολύ σημαντικό επίσης. Κεντρική θέση στην οικογένεια κρατούσε η Μακρίνα, η γιαγιά του Αγίου Βασιλείου. Ήταν ικανή, θεληματική, μορφωμένη σχετικά και μάλιστα φορέας γνήσιας εκκλησιαστικής παραδόσεως. Και αυτό γιατί γεννημένη μάλλον μεταξύ του 250 και 255 μετά Χριστόν, μαθήτευσε στον Άγιο Γρηγόριο τον Θαυματουργό και γαλουχήθηκε από τη διδασκαλία και την παράδοσή του. Το τονίζω αυτό γιατί θα δούμε στη συνέχεια ότι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαπαιδαγώγηση του μικρού βασιλείου η γιαγιά του Μακρίνα. Και τώρα να περάσουμε στο άλλο σκέλος, στην οικογένεια της μητέρας. Πολλά μέλη της γνώρισαν τιμές, δόξα, πλούτη και ανώτερες στρατιωτικοπολιτικές θέσεις. Και το σπουδαιότερο, ο πατέρας της Εμέλειας έγινε μάρτυρας της Εκκλησίας, αλλά δυστυχώς δεν σώθηκε το όνομά του. Το όνομα της οικογένειας αυτής προκαλούσε θαυμασμό και σεβασμό σε όλη την Καπαδοκία και πολύ ευρύτερα, γιατί τα μέλη της έγιναν αξιωματούχοι ακόμη και σε βασιλικές αυλές. Η καπαδοκική λοιπόν οικογένεια της Εμέλειας ήταν επιφανέστερη από την ποντιακή γενιά του άντρα της βασιλείου πατέρα. Ήταν ένα είδος συμβόλου δυνάμεως και επιρροής γενικότερης. Όταν μια οικογένεια δίνει τους στρατιωτικούς και πολιτικούς διοικητές μιας χώρας, σημαίνει ότι γίνεται η πρώτη οικογένεια του τόπου, το όνομά της περιβάλλει έγκλη και σιγά σιγά ντύνεται με τον πέπλο του μύθου. Σημαντικό επίσης είναι πως το πατρικό σπίτι της Εμέλειας ανέδειξε μέλη που είχαν επίδοση στα γράμματα, αφού ο Γρηγόριος μιλάει για λόγων λαμπρότητες. Και αν υπολογίσει κανείς πως η δεύτερη σοφιστία και η ρητορία ήσαν οι πιο καλλιεργημένες μορφές λόγου κατά τους αιώνες 3ο και 4ο μετά Χριστόν, εύκολα συμπεραίνει ότι στους προγόνους του Μεγάλου Βασιλείου υπήρχαν και ονομαστοί ρήτορες και ρητοδιδάσκαλοι. Αυτό είναι το οικογενειακό περιβάλλον. Αυτό είναι το οικογενειακό περιβάλλον. Να μιλήσουμε για τους γονείς του λιγάκι. Και αντιλαμβανόμαστε ότι αφενός μεν πρόκειται για δύο οικογένειες. Επιφανείς οικογένειες. Ευκατάστατες και επιφανείς, ιδιαίτερα της μητέρας. Έτσι.
που επηρέασαν σαφέστατα και τη μετέπειτα πορεία του Αγίου, έτσι δεν είναι, του Αγίου Βασιλείου. Ακριβώς. Ναι. Να μιλήσουμε για τους ίδιους γονείς του, ξέρουμε κάτι. Ο πατέρας του είπατε ότι ήταν Βασίλειος, είχε το ίδιο ναι. όνομα. Να μιλήσουμε τώρα για τους γονείς του. Λίγα λόγια αξίζει να αναφέρουμε και για εκείνους. Και πόσο επηρέασαν τον Βασίλειο, έτσι. Γιατί ο πατέρας του έγινε και επίσκοπος. Δεν ήταν και επίσκοπος. Όχι, δεν όχι. ήταν ο πατέρας του επίσκοπος. Όχι, ο πατέρας όχι. δεν ήταν. Οι γονείς του Βασιλείου, δηλαδή ο Βασίλειος και η Αμέλεια, κατάφεραν να γίνουν ζευγάρι παραδειγματικό. Η περίπτωσή τους αποτελεί εξόφθαλμο θαύμα. Αυτός που ήξερε τόσο καλά την οικογένεια, ο φίλος του Βασιλείου, ο θεολόγος Γρηγόριος, περισσώζει μερικά χαρακτηριστικά του ιερού ζεύγους. Είχαν μεταξύ τους απόλυτη πνευματική και σωματική ενότητα. Ενδιαφέρονταν τόσο για την εσωτερική προκοπή τους, όσο και για την άσκηση της αγάπης. Αγωνίζονταν για την κάθαρση της ψυχής και συγχρόνως αναλύσκονταν στη φιλοξενία, στη φροντίδα των πτωχών, στην ενίσχυση των έργων της Εκκλησίας. Η δράση τους αυτή και το μοίρασμα πολλών αγαθών σάστιζε κυριολεκτικά τους κατοίκους του Πόντου και της Καπαδοκίας. Οπωσδήποτε όμως, κορύφωμα της προσφοράς αποτελούν τα παιδιά τους, 9 ή 10, δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Και αν η προκοπή συνόδευε μόνο 1-2 από τα παιδιά τους, θα έλεγε κανείς πως τούτο έγινε κατά τύχη. Το ιερό ζευγάρι όμως είδε όλα τα παιδιά στολισμένα με αρετές και πνευματικά χαρίσματα. Κάτι που μπορεί να συμβεί μόνο αν οι γονείς καταβάλουν αμέτρητο μόχθο για την καλή αγωγή των παιδιών. Αν κάθε μέρα ζητούν για αυτά το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν οι γονείς, όντας οι ίδιοι μεγάλοι, έγιναν μεγαλύτεροι από τη μεγαλοσύνη των παιδιών τους. Ο πατέρας Βασίλειος αναδείχθηκε άξιος των προγόνων του σε αρετή και γνώση. Άσκησε το επάγγελμα του συνηγόρου και του ρήτορα στη Νέο Κεσάρια και δεν έγραψε ιστορία στην τέχνη της ρητορικής, αλλά το όνομά του στεκόταν ψηλά. Η μετέρα Εμέλεια έγινε σύμβολο. Υπήρξε ό,τι θέλει το όνομά της. Ήταν μέλος, αρμονία. Ήταν η ωραιότητα του κόσμου και της Εκκλησίας. Ήταν το κάλος του Θεού. Και να δούμε εδώ, γιατί το πιο σημαντικό είναι ότι τιμάται από την Εκκλησία μας η Αμέλεια ως Αγία. Παρακαλώ να φύγει και αυτό. Και για και άλλους Αγίους η οικογένεια. Βεβαίως, την Αγία Μακρίνα, την αδερφή τη μεγαλύτερη του Αγίου Βασιλείου και τον Άγιο Γρηγόριο τον Ίσης. Έτσι. Και είχε και μοναχούς και είχε και άλλους. Να πάμε λίγο στην παιδική του ηλικία πάλι, να δούμε αν υπάρχουν λεπτομέρειες, γνωρίζουμε κάποιες λεπτομέρειες. Καταρχήν, να δείξω μία ακόμη φωτογραφία, πώς είναι σήμερα η Νεοκεσάρια του Πόντου στην περιοχή της Σαμψούντας. Παρακαλώ να φύγει. Εκεί όπου μεγάλωσε, ναι. Και εκείνο το οποίο γνωρίζουμε από τη μικρή ηλικία είναι ότι η οικογένεια διέθετε σε ένα χωριό έξω από την Νεοκεσάρια, τα Άμισα, ένα μεγάλο κτήμα. Εκεί ήταν εγκατεστημένη η γιαγιά Μακρίνα. Και το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατά την προσχολική του ηλικία ο Μέγας Βασίλειος το πέρασε κοντά στη γιαγιά του. Για τη γιαγιά ήδη μιλήσαμε. Αντιλαμβάνεστε ότι άσκησε μία σημαντική επιρροή πάνω στον μικρό Βασίλειο, διότι όχι μόνο ήταν αρκετά μορφωμένη όπως είπαμε, αλλά ήταν πολύ στενά συνδεδεμένη με την Εκκλησία. Και επηρέασε πάρα πολύ τον Βασίλειο, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Ωραία. Να περάσουμε, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο για την παιδική του ηλικία, νομίζω ότι είναι αρκετά αυτά, να πάμε στις σπουδές του. Να πάμε στις πρώτα σπουδές. Χρόνια. Ναι. Λοιπόν, τις βασικές σπουδές τις έκανε στη Νεοκεσάρια, όπου εργαζόταν όπως είδαμε ο πατέρας του. Θα λέγαμε στοιχειώδη εκπαίδευση. Έτσι. Στοιχειώδη εκπαίδευση. Και όταν τέλειωσε αυτός ο κύκλος, η μητέρα του τον έστειλε σε συγγενείς του στην Κεσάρια, γιατί η Κεσάρια τότε ήταν ένα από τα πλέον σημαντικά εκπαιδευτικά κέντρα της Ανατολής. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ήταν ακόμη μεγαλύτερο και από αυτό της Κωνσταντινούπολης και το άλλο της Αντιόχειας. Αλλά και αν δεν συμβαίνει αυτό ακριβώς, ήταν ένα από τα πλέον σημαντικά. Και πριν προχωρήσουμε
το τι έμαθε ο Μέγας Βασίλειος πρέπει να δούμε ποια ήταν η εκπαίδευση εκείνη την εποχή. Σε ποια γλώσσα γινόταν και τι περιλάμβανε. Γιατί έχουν υποθεί και διάφορα πράγματα, έτσι δεν είναι? Έχουν υποθεί διάφορα πράγματα. Για τους εχθρούς. Τι γίνεται στον Πόντο, τι γίνεται στην Καπαδοκία. Ο Πόντος ήταν κατεξοχήν ελληνική θάλασσα ήδη από τον 6ο π.Χ. αιώνα. Να δούμε μία φωτογραφία με το πλήθος των αποικιών που οι πρόγονοί μας ίδρυσαν κατά μήκος όλων των ακτών του Εξίνου Πόντου, ως επάνω στην Αζωφική και στην Κρυμαία. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι λόγω αυτής της εξαπλώσεως και της αποικιοποιήσεως, ο Πόντος, ο οποίος φυσικά δεν ήταν ακατοίκητος όταν πήγαν εκεί οι πρώτοι Έλληνες, εξελινίστηκε γρηγορότερα. Παρακαλώ να φύγει. Ωραία. Σε αντίθεση με την Καπαδοκία, στην οποία, καθώς ήταν η περιοχή σταυροδρόμη πολλών λαών που μετακινούνταν στη Μέση Ανατολή, διατηρήθηκαν στοιχεία αυτών των λαών ακόμη και κατά τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες. Εκείνο όμως το οποίο είναι απολύτως βέβαιο είναι ότι όποιοι ήθελαν να μαθητεύσουν δεν μπορούσαν να βρουν κανένα άλλο σχολείο παρά μόνο ελληνικό σχολείο. Εκεί δηλαδή, όπου τα μαθήματα δίδονταν στην ελληνική γλώσσα και είχαν ως βάση την αρχαία ελληνική γραμματεία. Άρα η γλώσσα ήταν ελληνική. Η γλώσσα ήταν ελληνική. Ωραία. Και η παιδεία ελληνική. Ενώ οι κάτοικοι τι εθνικότητες ήταν σε αυτές τις περιοχές? Πλείς των όσων. Στη Μικρά Ασία υπάρχουν ένα σωρό φύλλα, τα οποία γνωρίζουμε από την κλασική αρχαιότητα. Οι Φρύγες, οι Λιδοί, οι Πισίδοι, οι Λυκάωνες, οι Κύλικες, Καπαδόκες, έτσι. Μια και είμαστε στην Καπαδοκία. Ήδη ο Απόστολος Παύλος, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς της Πράξης, όταν έφτασε στη Λυκαωνία, ήραν, λέει, οι κάτοικοι την φωνήν αυτών λυκαωνιστή. Άρα οι τοπικές γλώσσες ακόμη μιλούνταν. Όμως δεν υπήρχαν σχολεία σε αυτές τις γλώσσες. Αυτή ήταν η μεταβολή που επέφερε στην ιστορία αυτής της περιοχής η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έτσι. Επαναλαμβάνω, δεν έγιναν Έλληνες, αλλά όσοι ήθελαν να μορφωθούν έπρεπε να ακολουθήσουν ελληνική παιδεία. Έτσι. Και το ίδιο έκανε και ο Άγιος Βασίλειος φυσικά. Να δούμε και μία, έναν χάρτη της Καπαδοκίας. Και εδώ είναι γνωστά όλα τα ονόματα, καθώς οι Καπαδόκες παρέμειναν Έλληνες, γιατί μετά από λίγο καιρό όλοι αυτοί οι λαοί εξελληνίζονται και συνδέουν άρρηκτα την ιστορία τους με την ιστορία των Ελλήνων, ως την ανταλλαγή των πληθυσμών με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923. Να φύγει παρακαλώ και αυτή. Άρα οι πρώτες σπουδές του έγιναν εκεί, έγιναν στην Κεσάρια, έτσι. Και οι γυμνασιακές, τα λέγαμε, οι γυμνασιακές στην Κεσάρια. Οι βασικές στη Νέο Κεσάρια του Πόντου και οι γυμνασιακές στην Κεσάρια. Ναι. Και επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι ακόμη στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι δάσκαλοι των σχολών αυτών ήταν εθνικοί, ειδωλολάτρες. Δεν είχαν ασπαστεί ακόμη τον χριστιανισμό. Και αυτό είναι σημαντικό για να δούμε. Είναι σημαντικό γιατί παρόλα αυτά χριστιανοί έτσι. Γονείς και μάλιστα γονείς όπως τους παρουσιάσαμε δεν διστάζουν να στείλουν τα παιδιά τους να πάρουν παιδεία όπως προσφέρεται από σχολές αυτού του είδους. Τώρα θα μας πείτε και πού οφείλεται αυτό. Γιατί εμπιστεύονται να στείλουν τα παιδιά τους εκεί, ενώ υπήρχε η θύραθεν παιδεία, θα λέγαμε, η οποία μπορούσε να επηρεάσει τα παιδιά τους αρνητικά. Γιώργο, αυτός ο κίνδυνος υπήρχε. Όχι ότι δεν υπήρχε. Και θα το δούμε στη συνέχεια. Όμως, ήξεραν ότι ήταν τέτοιες οι οικογενειακές καταβολές που δεν ήταν δυνατόν να επηρεαστούν σε σημείο να αποκλίνουν και να επανέλθουν στην ειδωλολατρία. Έπειτα, να τονίσουμε και κάτι άλλο.
τι γνωρίζουμε για τους δασκάλους αυτής της εποχής. Πόσοι πίστευαν στο Δωδεκάθιο ή στην πληθώρα των θεοτήτων που είχαν εισαχθεί από την Ανατολή, που στο τέλος, ας πούμε, αμφιβάλλω αν ήξεραν πόσους θεούς λατρεύουν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να μην είχαν ασπαστεί ακόμη τον χριστιανισμό, αλλά δεν σημαίνει ότι ήταν και πρόθυμοι να ζητήσουν την επάνωδο στις αρχαίες θρησκείες. Έτσι, να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Έτσι. Ναι, γιατί λέγονται διάφορα πράγματα και καλά κάνετε και το διευκρινίζετε αυτό. Ακριβώς. Έτσι, ναι. Ναι. Να πάμε λίγο στις σπουδές του, να δούμε τι ακολούθησε μετά. Λοιπόν, αφού τέλειωσε αυτές τις σπουδές... Γυμνασιακές σπουδές, όπως λοιπόν, είπατε. Ναι. Με τη δίψα που είχε, ζήτησε από τους γονείς του να τον στείλουν και αλλού, να συνεχίσει. Και τον στέλνουν στην Κωνσταντινούπολη. Τότε, στην Κωνσταντινούπολη, ο πλέον περίφημος δάσκαλος ήταν ο Εθνικός Λιβάνιος, που όταν έφτασε εκεί ο Βασίλειος, λόγω αντιζηλίες με άλλους διδασκάλους, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη και να περάσει απέναντι στην Οικομίδια. Δεν είναι βέβαιο αν ο Βασίλειος μετακινεί του στην Οικομίδια για να παρακολουθήσει κάποια από τα μαθήματα. Αργότερα βλέπουμε ότι υπάρχει μία αλληλογραφία μεταξύ τους. Ο Λιβάνιος παραμένει ειδωλολάτρης. Αυτά γιατί τα τονίζω, για να δείξουμε ότι δεν υπήρχε ένα διαχωριστικό τείχος ανάμεσα στους χριστιανούς και τους ειδωλολάτρες. Το παν εξαρτάται από το πόσο φανατική ήταν η μεν ή η δε και πόση διάθεση είχαν να μην κόψουν τις γέφυρες με τους άλλους, διότι ζούσαν στην ίδια κοινωνία. Και τελειώνει εκεί τις σπουδές, μας πληροφορεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι δεν τον ανέπαυσαν οι σπουδές στην Κωνσταντινούπολη, δεν του πρόσφεραν αυτό που περίμενε. Αυτό που ήθελε. Επιστρέφει στην πατρίδα του και τότε οι γονείς αποφασίζουν να το στείλουν στην πόλη στην οποία ήταν οι πλέον θαυμαστές σχολές της εποχής, αν και περνούσε προς την περίοδο της παρακμής. Και αυτή η πόλη ήταν η Αθήνα. Συνέχιζε δηλαδή να έχει τη φήμη που είχε παλιότερα η Αθήνα. Ναι. Την είχε δηλαδή πάλι. Την είχε τη φήμη, αλλά οπωσδήποτε δεν ήταν η Αθήνα της κλασικής έτσι περίοδου. Ναι. Πώς ήταν η Αθήνα. Και γύρω στο 350 με 351 καταφθάνει στην Αθήνα. Να τονίσουμε κάτι που μας ξέφυγε προηγουμένως, ότι στην Κεσάρια γνώρισε τον μετέπειτα στενότατο φίλο, τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, με τον οποίο ξανασυναντήθηκε όταν πήγε στην Αθήνα και όπου ο Άγιος Γρηγόριος είχε φτάσει λίγο χρονικό διάστημα πριν. Και αναφέρει αρκετά πράγματα ο Άγιος Γρηγόριος για τον για τη φοιτησή του στην Αθήνα. Αναφέρει πολλά, διότι ανέλαβε να απαγγείλει επικίδιο λόγο στο θάνατο του Μεγάλου Βασιλείου και εκεί παρουσίασε πολλές από τις πτυχές έτσι της ζωής του, τις οποίες παρακολούθησε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος προσωπικά, λόγω των σχέσεων των δύο προσώπων. Να δούμε και τον Άγιο Γρηγόριο σε μια εικόνα του. Παρακαλώ να φύγει και αυτή. Και να πούμε τώρα τι γνωρίζουμε, έτσι, για τη φοιτησή του εκεί. Τι γνωρίζουμε. Θα αναφέρω μερικά περιστατικά για να δούμε την προσωπικότητα του νεαρού. Στην Αθήνα ίσχυε κάποιος φοιτητικός νόμος, ονόματι Αττικός. Ήταν μια συνήθεια, σύμφωνα με την οποία οι παλιότεροι φοιτητές παραλάβαιναν τον νεοφερμένο, τον ξεναγούσαν και συγχρόνως του έκαναν 1000 πειράγματα, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο χονδρά, ακόμη και χυδαία. Εν πομπή τον οδηγούσαν μέσω της αγοράς στο λουτρό, όπου τον τρόμαζαν με κρότους και φωνές για να τον αφήσουν ύστερα ελεύθερο. Αυτά γινόταν για να σπάσουν το ηθικό του νεοφερμένου και να τον κάνουν υποχείριο των παλαιότερων. Ο Γρηγόριος έπεισε τους συσπουδαστές του να μην επιχειρήσουν να το κάνουν αυτό στο Βασίλειο, διότι είναι τέτοιος ο χαρακτήρας του που δεν πρόκειται να πετύχουν τίποτε. Και όντως
δεν έπραξαν, δεν εφήρμοσαν αυτόν τον εντός εισαγωγικών αττικό νόμο οι σπουδαστές στη σχολή στην οποία φίτησε στη συνέχεια. Και αυτό από την αρχή κιόλας, έτσι. Από την αρχή. Ναι. Γιατί και μιλάμε τώρα για την ηλικία των 21-22 ετών. Ήταν μία προσωπικότητα από τότε. Εκείνο το οποίο γνωρίζουμε, όπως το καταθέτει και ο Άγιος Γρηγόριος, είναι ότι δεν τον ανέπαυσαν οι σπουδές στην Αθήνα. Αυτό χρειάζεται μία ανάλυση, να τη δούμε. Θυμίζω ξανά ότι ο Μέγας Βασίλειος πήρε πάρα πολλά από τη γιαγιά του τη Μακρίνα, η οποία ενστάλλαξε μέσα του μία γνήσια ορθόδοξη πίστη. Κατά συνέπεια, όσο και αν ήταν σημαντικά τα όσα άκουγε από τους δασκάλους, τους όντως εξαίρετους δασκάλους, δεν μπορούσαν αναπαύσουν την ψυχή του Βασιλείου, ο οποίος ζητούσε κάτι πολύ βαθύτερο, πολύ ουσιαστικότερο. Βέβαια σήμερα που επανήλθαμε στον αρχαίο ιδεαλισμό από την αναγέννηση και στη συνέχεια, βρίσκουμε στο πνεύμα των αρχαίων προγόνων έναν θαυμαστό κόσμο και απαξιώνουμε πέρα για πέρα τόσο την Καινή Διαθήκη όσο και τα έργα των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Όμως, για να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Βάση του αρχαίου στοχασμού ήταν η φιλοσοφική σκέψη. Μέσω της φιλοσοφικής σκέψης ανέλεαν φυσικά ή ηθικά ζητήματα. Η δημιουργία του κόσμου, η κοσμογονία και κάποια ισορροπία στη φύση είναι φυσικά θέματα. Οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, η αρετή και η κακία κτλ. Είναι ηθικής φύσεως θέματα. Και υπόθηκαν από αρχαίους στοχαστές όντως θαυμάσια ρήματα. Εκείνο όμως το οποίο αδυνατούσαν να συλλάβουν είναι το Θεό. Όχι ότι δεν προσέγγισαν κάποιοι, κάναμε σε άλλες εκπομπές. Προσπάθησαν. Αυτά. Όμως ο καθένας προσέγγιζε με βάση την προσωπική του ικανότητα. Όταν ο Χριστός γίνεται άνθρωπος και αποκαλύπτει το Ευαγγέλιο του, πλέον είναι άνευ νοήματος η όποια αναζήτηση της αρχής. Γιατί να αναφέρω συγκεκριμένο εδώ για να καταλάβουμε. Σαν να χρησιμεύει τη φιλοσοφία δηλαδή. Στα πλαίσια της φιλοσοφίας. Λοιπόν, να μιλήσουμε για το όντως όν του Πλάτωνος και για το πρώτο κοινούν ακίνητον του Αριστοτέλη. Είναι θαυμάσιες προσεγγίσεις προς τον ένα Θεό. Όμως είναι πάμφτωχες μπροστά στον ίδιο το Θεό, στον ίδιο το Θεό, ο οποίος τόσο αγάπησε τον άνθρωπο, ώστε έδωσε το μονογενή του αυτό, Υιό, να πάσω πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτη, αλλά έχει ζωή αιώνια. Είναι κάτι ασύνηθο. Όταν λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος έρχεται στην Αθήνα γνωρίζοντας αυτό, τι θα μπορούσε να τον εντυπωσιάσει. Και το δεύτερο, επειδή δεν υπήρχε ένα πρότυπο στον αρχαίο κόσμο αποδεκτό, χωρίς αμφισβήτηση, χωρίς αντίρρηση, όλοι επιχειρούσαν να δώσουν ωραίους ορισμούς για τα λεγόμενα πανανθρώπινα ιδανικά. Τι είναι ελευθερία, τι είναι δικαιοσύνη, τι είναι ειρήνη, τι είναι αγάπη. Όχι τόσο, ναι, με αγάπη δεν όχι τόσο πολύ. Δεν ασχολήθηκαν. Λοιπόν, και περιορίζονταν στο να συντάξουν ωραίους ορισμούς. Όντως, με την ενανθρώπιση του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού, η Εκκλησία καταργεί όλους τους ορισμούς, δηλαδή καταργεί τον ιδεαλισμό. Και στα ερωτήματα τι είναι ειρήνη, δικαιοσύνη, ελευθερία, αγάπη, ισότητα κτλ. Ο Χριστός, ο Χριστός, ο Χριστός. Έχουμε πλέον ένα αιώνιο πρότυπο, όταν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας ότι ο ίδιος στέκεται και θέτει το ερώτημα «Τις ελέγχει με περί αμαρτίας». Τι έχετε να πείτε, όχι μόνον για αυτά που σας λέω, αλλά και για αυτά που πράττω.
Εδώ τώρα είναι η ουσία. Το πρόβλημα όχι μόνο του αρχαίου κόσμου αλλά και του συγχρόνου κόσμου από την αναγέννηση και μετά είναι ότι επειδή δεν έχουμε τη διάθεση να φανούμε συνεπείς προς το θέλημα του Χριστού, ξαναδημιουργούμε ωραίους ορισμούς. Και δεν συσχετίζεται στο ελάχιστο ο ωραίος λόγος κάποιου με τη βιωτή του. Έλα εδώ να δούμε. Έτσι. Αυτός που είπε αυτό, πώς έζησε. Δεν μας ενδιαφέρει. Και έχουμε πόσα παραδείγματα στην εκπομπή μας. Έχουμε κάνει λίστα όσα. Λοιπόν, πιστεύω ότι με αυτά που είπα έδωσα να καταλάβει ο τηλεθεατής γιατί ο Μέγας Βασίλειος δεν έμεινε ικανοποιημένος, αν και, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, έγινε αποδεκτός λόγω των ικανοτήτων του, όχι μόνο από τους συμφοιτητές του, αλλά και από τους δασκάλους του. Να πούμε, Πετροχάδη, και τις σπουδές έκανε, το είδος των σπουδών που έκανε. Γιατί έκανε πολλές σπουδές. Έκανε. Υπάρχουν δύο ομάδες σπουδών στην εποχή. Η πρώτη περιλαμβάνει φιλοσοφία, γραμματική, όχι με την έννοια που γνωρίζουμε εμείς σήμερα, αλλά αρχαία ελληνική γραμματεία. Και ρητορική. Έδιναν έμφαση στην τελευταία, διότι αυτή ήταν που εξασφάλιζε βιοπορισμό σε αυτόν που κατήχε. Γιατί ο ρήτορας δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ο νομικός της εποχής μας. Αναλάβανε στα δικαστήρια την υπεράσπιση διαφόρων προσώπων. Και μια δεύτερη ομάδα περιλάμβανε αριθμητική, γεωμετρία, αστρονομία και μουσική. Ο Μέγας Βασίλειος παρακολούθησε και τα δύο αυτά τμήματα, άρα έγινε πολυγνώστης. Μόνο μουσική δεν σπούδασε, αλλά πρόσθεσε μια άλλη επιστήμη που δεν ήταν μέσα σε αυτά τα πλαίσια ενταγμένη και αυτή ήταν η ιατρική. Ίσως για έναν προσωπικό λόγο. Από μικρός ήταν φιλάσθενος και στη συνέχεια όλη του η ζωή θα περάσει μέσα στον πόνο της αρρώστιας, ως το θάνατο. Θα τα δούμε και αυτά στη συνέχεια. Ναι. Μια και αναφερθήκατε στις σπουδές και σήμερα ακόμη θεωρούνται σημαντική προϋπόθεση για να αναρριχηθεί κάποιος ή για να τον σέβονται, έτσι δεν είναι. Ναι. Για να αποκτήσει κάποια... Λέμε ότι αυτός είναι μορφωμένος. Να αναγνωριστεί. Και όταν λέμε είναι μορφωμένος, είναι ότι έχει σπουδάσει, πήρε πολλούς τίτλους, κατέχει πολλά πράγματα. Έτσι. Θα ήθελα να μου πείτε όμως, το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του Αγίου Βασιλείου. Θα λέγατε ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Στις δυτικές κοινωνίες η γνώση, όπως δείχνεται μέχρι και σήμερα, θεωρείται σημαντική. Ακόμη και ο φτωχός λαός μας το αποδέχεται λέγοντας άνθρωπος αγράμματος ξύλο απελέκητο. Γιατί δεν εξετάζουμε τη σχέση των γνώσεων με τη βιωτή του προσώπου που κατέχει τις γνώσεις. Αν εγώ κατέχω γνώσεις για να σε εκμεταλλεύομαι... Έτσι, τι νόημα έχουν οι γνώσεις. Γιατί να σε θαυμάζω. Έτσι, γιατί να με θαυμάζεις εσύ. Αυτό σήμερα δεν αναλύεται. Και μάλιστα φτάνουμε στο σημείο ακόμη και ο φτωχός λαός να λέει «Μαγκιά το, αφού μπορεί και τα κάνει αυτά, καλά κάνει και τα κάνει». Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Άρα λοιπόν έχουμε έναν διαχωρισμό σαφή από το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, γιατί ήδη ο Πλάτων είχε επισημάνει ότι δεν αρκεί κάποιος να έχει αποκτήσει γνώσεις, αλλά πρέπει συνέχεια να αξιοποιήσει αυτές τις γνώσεις πρωτίστως για το καλό της κοινωνίας και δευτερευόντως για το προσωπικό του καλό. Και το είπε σε εκείνη τη φράση «Επιστήμη χωριζομένη αρετής, πανουργία και ου σοφία φαίνεται». Και λένε τώρα όλοι οι δυτικοί ότι εμείς επανανακαλύψαμε το πνεύμα των αρχαίων Ελλήνων. Πώς το επανανακάλυψαν όταν σήμερα λένε αφήστε την ηθική εκτός των δραστηριοτήτων των επαγγελματικών. Και φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι και ένας επιστήμονας στο εργαστήριο δεν δεσμεύεται από ηθικές αρχές. Μπορεί να πειραματιστεί πάνω σε οποιοδήποτε πράγμα και στην άξη των πλανήτη στον αέρα.
Και εμείς οι πολίτες λέμε, μα πού πάμε, πού πάμε με τέτοια αντίληψη. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί για τον σύγχρονο κόσμο, όπως και για τον κόσμο της τότε εποχής, η γνώση να ήταν κάτι εξαιρετικά σημαντικό, δεν είναι όμως για την Εκκλησία. Παρ' όλα αυτά, οι τρεις ιεράρχες επαξίως κατέχουν ακόμη και σήμερα, έστω και τύπης, τον τίτλο των προστατών της παιδείας, διότι από πλευράς γνώσεων βρίσκονταν στην κορυφή της εποχής τους. Έτσι. Και βέβαια σε εμάς υπάρχει διαφορά αυτή που λέτε με τους τρεις ιεράρχες, που υπάρχει και η ταυτότητα του βίου. Δηλαδή οι γνώσεις αξιοποιούνται στη ζωή τους. Αν αυτό δεν υπήρχε, τότε τι νόημα θα είχε να εξετάσουμε απόψε στην εκπομπή μας αυτό. Γιατί θα το δούμε ευθύς μετά. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο τι ακολούθησε το πέρας των σπουδών του στην Αθήνα. Φεύγει από την Αθήνα. Φεύγει από την Αθήνα, αφήνοντας εκεί τον Γρηγόριο, ο οποίος παραμένει για ένα μικρό ακόμη χρονικό διάστημα και γυρίζει στην Κεσάρια. Ήδη είχε συμβεί ο θάνατος του πατέρα του. Αποστάσεις είναι μεγάλες, δεν μπορούν να μετακινηθούν, ούτε φτάνει η είδηση του θανάτου τόσο μακριά από τη Νέο Κεσάρια του Πόντου στην Αθήνα. Και εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι ανταλλάσσει επιστολές με τον Λιβάνη, ο οποίος είχε φύγει από την Νικομίδια και ήρθε στην Αντιόχεια. Εκεί μετέπειτα έγινε ο δάσκαλος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ξανατονίζω το Λιβάνιο για να δείξουμε ότι υπήρχε όχι μόνο καλή σχέση μεταξύ χριστιανών και κάποιων σοβαρών ειδωλολατρών, αλλά άλλος σεβασμός υπήρχε μεταξύ τους. Αντάλλασαν και επιστολές πολύ σημαντικές. Και του θέτει τώρα, και τώρα Βασίλεια, τι θα κάνεις? Και θυμάσαι προηγουμένως, Γιώργο, που είπαμε, μα ήταν δυνατόν να μην επηρεαστούν στο ελάχιστο από τις σπουδές τους? Βεβαίως, ακόμη και ο μεγάλος Βασίλειος επηρεάστηκε. Γιατί όταν ο δάσκαλος σε καλεί μπροστά στο σύνολο των μαθητών να αναπτύξεις ένα θέμα αγορεύοντας, και στο τέλος όλοι ξεσπούν σε χειροκροτήματα και λένε ο Βασίλειος θα αναδειχθεί σε θαυμαστό ρήτορα, να μην πάρει το μυαλό λίγο αέρα? Έτσι. Και ξανατονίζω ότι ο ρήτορας είναι εκείνος ο οποίος εξασφαλίζει μία σημαντική εκτίμηση και παράλληλα κάνει και περιουσία εκείνη την εποχή. Είπατε, είναι δικηγόρος της εποχής εκείνης. Οπότε αρχίζει και σκέπτεται, τι θα κάνω, να μείνω στην Κεσάρια, γιατί στην Νεοκεσάρια δεν θα πήγαινε, επειδή ήταν επαρχιακή πόλη συγκρινόμενη με την Κεσάρια, που ήταν η έδρα των ανατολικών κτίσεων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Όλα τα εφόδια που έχω αποκτήσει από τις σπουδές που έκανα συνηγορούν στο να μείνω και να αναπτύξω αυτή τη δραστηριότητα, η οποία θα με οδηγήσει στο να γίνω ένας επιφανής. Γιατί πέρα από το ότι ο ρήτορας ήταν αναγνωρισμένος, σε λίγο θα τον προσλάμβανε κάποιος αυτοκράτορας, θα τον έκανε διοικητή. Θα γινόταν λοιπόν ένας λαμπρός. Φαίνεται ότι αυτό το δίλημα έγινε αντιληπτό στην μεγαλύτερη αδερφή του, τη Μακρίνα, η οποία του είπε σε μια στιγμή, «Βασίλειε, οι σπουδές σου σε έκανα να καβαλήσει το καλάμι. Πρόσεξε πολύ πριν πάρεις τις αποφάσεις σου. Η γιαγιά μας δεν σε μεγάλωσε έτσι. Ούτε και το οικογενειακό περιβάλλον μας, τόσο από την πλευρά του πατέρα μας, όσο από την πλευρά της μάνας μας, συνηγορεί υπέρ του να σκεφτείς πρωτίστως τη σταδιοδρομία σου και τις ηλικίες απόλαβες από το επάγγελμά σου». Και επηρεάστηκε από αυτό που είπε αδερφή του, ναι. Επηρεάστηκε, οπότε επανέρχεται στη βάση. Και τότε... Και κάνει τι, να. Κινείται προς την Ανατολή προκειμένου να επισκεφθεί ερημίτες και να διδαχθεί από αυτούς τη θεολογία του μοναστικού βίου. Επισκέπτεται τόσο τη Συρία, που ήταν κέντρο μοναχισμού τότε,
όσο και την Αίγυπτο που είναι και η κοιτίδα του μοναχισμού, όπως ξέρουμε. Τώρα θέλω να μου πείτε για μια λεπτομέρεια που υπάρχει. Όταν επισκέφθηκε αυτά τα μοναστικά κέντρα, δεν είχε βαπτιστεί. Είναι αλήθεια αυτό? Λοιπόν, ο Βασίλειος βαφτίστηκε όταν επανήλθε από εκεί. Τότε δεν επικρατούσε ο νηπιο βαπτισμός. Να κάνω... Δεν, και βαφτίστηκε μετά, έτσι. Βαφτίστηκε 2 έτη να... αργότερα. Να κάνουμε λίγο, να κάνουμε ένα διάλειμμα και να επανέλθουμε. Έτσι. Έτσι. Αγαπητοί τηλεθεατές, μετά από το σύντομο αυτό διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε στην εκπομπή μας που σήμερα έχει ως θέμα της τον Μέγα Βασίλειο. Να θυμίσουμε λίγο στους τηλεθέατες, κύριε Παπαδημητρίου, τι είπαμε στο πρώτο μέρος. Ναι. Θα ξεκινήσω από τα τελευταία για να μην τα επαναλάβουμε και να χάσουμε πολλά και χρόνο, να πούμε. Δεν έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από τις σπουδές του στην Αθήνα, αν και διέπρεψε. Επιστρέφοντας στην Κεσάρια, όπου μάλλον αποφασίζει για ένα διάστημα να αρχίσει την επαγγελματική του σταδιοδρομία, επικοινωνεί με τον Λιβάνιο να δούμε και έναν πίνακά του, τον μεγάλο αυτόν δάσκαλο της Αντιόχειας και μετέπειτα δάσκαλο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο οποίος είπαμε τον ειδωλολάτρησε. Ο οποίος είναι εθνικός, ναι. Και βλέπουμε εκεί ότι είναι καθοριστική η παρέμβαση της αδελφής του Μακρίνας, που είναι επίσης Αγία της Εκκλησίας μας, για να μην μείνει στον Μεγάλο Βασίλειο αυτή η καινοδοξία που απόκτησε κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην Αθήνα, όπου και διέπρεψε. Γιατί για ένα διάστημα αφιταλαντεύτηκε αν θα έπρεπε να ξεκινήσει ασχολούμενος με το επάγγελμα του ρήτορα στα δικαστήρια. Έτσι, αφού βαπτίστηκε, αναχώρησε για τη μοναχική ζωή αμέσως? Όχι, είπαμε ότι πήγε στη Μέση Ανατολή, γνώρισε πλήθος ασκητών και μετά επανήλθε αποφασισμένος να αρχίσει ασκητική ζωή ο ίδιος. Αλλά όμως μια πολύμηνη ασθένεια τον κράτησε στην Κεσάρια και όταν επιτέλους αισθάνεται ότι μπορεί να πατήσει τα πόδια του, παίρνει την απόφαση, πηγαίνει στην πατρίδα του πατέρα του, την Νεοκεσάρια, και βρίσκει ένα όμορφο τόπο σε ένα από τα κτήματα της οικογένειας του, όπου και αποφασίζει να... Να σε χάσει και να μονάσει. Ναι. Έμεινε ήσυχος εκεί, δηλαδή ήσυχασε τελικά. Πρέπει να τονίσουμε όμως κάτι. Επειδή οι αποφάσεις αυτές δεν είναι στα πλαίσια της εκκλησιαστικής ζωής, σήμερα την παίρνουμε και αύριο την ακυρώνουμε, για να μην παραμένει δεμένος με οτιδήποτε του παρελθόντος, πρώτα τακτοποιεί το μέρος της περιουσίας που του ανήκει, διανέμοντάς το, ώστε να μην έχει κανένα περιουσιακό στοιχείο, και στη συνέχεια ζητάει από το φίλο του τον Γρηγόριο, που και αυτός επανήλθε στην Αζιανζό, να έρθει και αυτός στον πόντο να σκητέψουν μαζί. Και τότε το 358 βαφτίζεται επιτέλους και γίνεται μέλος της Εκκλησίας. Μένει μαζί με τον Γρηγόριο δηλαδή, ένα διάστημα. Ο Γρηγόριος δεν πάει, δεν ανταποκρίνεται και επομένως αρχίζει να μονάζει μόνος του. Ησύχασε εκεί, ναι. Η κατάσταση ήταν εκτάκτως δραματική για την Εκκλησία, δεδομένου ότι παρά την καταδίκη της αιρέσεως του Αρίου κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, αυτή είχε φουντώσει με τη βοήθεια του αυτοκράτορα Κωνσταντίου, του γιου του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος παρασύρθηκε στην αίρεση, και ως εκ τούτου υπήρχαν και διωγμοί και εξορίες. Δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Και η κατάσταση ήταν δύσκολη. Τότε λαμβάνει ένα γράμμα από τον επίσκοπο Κεσαρίας, ο οποίος ήταν μεν ένας ευσεβής και φυλακόλουθος, αλλά εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι πολλοί επίσκοποι δεν είχαν θεολογική κατάρτιση, διότι ακόμη δεν είχε διαμορφωθεί η θεολογία ώστε να διδάσκεται σε κάποιες σχολές αντίστοιχες προς τις σχολές στις οποίες φίτησαν τα πρόσωπα που αναφέρουμε σήμερα. Ακόμη και ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος
Θεολογικές σπουδές δηλαδή. Δεν είχε κάνει θεολογικές σπουδές. Και όταν έρχεται στην Κεσάρια, προκύπτει το θέμα της εκπροσώπησης της Μητροπόλεως της Κεσαρίας σε μια σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη. Ο γέρος επίσκοπος, επειδή δεν αισθάνεται ικανός να ανταπεξέλθει, λέει «Έλα μαζί μου, Βασίλη». Και πήγε μαζί του. Και πάει μαζί του. Αλλά όμως βλέπουμε ότι σε αυτή τη σύνοδο δεν λαμβάνει καν τον λόγο να αναπτύξει μια άποψη. Δεν αισθανόταν έτοιμος ότι ακόμη. Έτοιμος. Και αυτό τον κάνει να επιστρέψει στην Κεσάρια με ένα είδος απογοήτευσης. Καλά, απογοητευμένος, έκανα ένα σωρό σπουδές και να μην είναι σε θέση να υπερασπιστώ την πίστη μου. Πρέπει να κάνω κάτι, να αποκτήσω θεολογική μόρφωση, ακριβώς. Τότε πεθαίνει ο γέρος επίσκοπος, εκλέγεται στη θέση του κάποιος άλλος ονόματι Ευσέβιος, ο οποίος βλέπει στον Βασίλειο, ο οποίος τότε χειροτονείται ιερέας, ένα πρόσωπο ο οποίος συνεχώς θα ρίχνει τη σκιά επάνω του, ώστε ο λαός να βλέπει προς τον Βασίλειο και όχι προς τον ίδιο. Μικρότητες, ανθρώπινες, αγωισμοί, φθόνοι, οδηγούν στο να εκδηλώσει απροκάλυπτα έχθρα. Οπότε ο Μέγας Βασίλειος, καθώς βλέπει όλες αυτές τις κινήσεις με τις προσβολές, με τις ταπεινώσεις και καθώς έχει με το μέρος του τη συντριπτική πλειοψηφία του πληρώματος της τοπικής εκκλησίας, βρίσκεται σε ένα δίλημα. Να διεκδικήσει τα δίκαιά του, οδηγώντας τους πολλούς στο να διαμαρτυρηθούν προς τον επίσκοπο για τη συμπεριφορά του, ή να φύγει για να ηρεμήσει η εκκλησία. Επιλέγει το δεύτερο και ξαναγυρίζει στο ασκητήριό του. Όπως κάνει ένας Άγιος, αυτό θα έκανε. Λοιπόν, προτίμησε την ειρήνευση της εκκλησίας. Εδώ τώρα πρέπει να δούμε όλοι εμείς οι μικροί μπροστά του διεκδικούμε τα δικαιώματά μας μέχρι εσχάτων. Και δεν μας ενδιαφέρουν οι επιπτώσεις που θα έχουν αυτές οι διεκδικήσεις στους συνανθρώπους μας. Ποιοι θα σκανδαλιστούν, ποιοι θα απογοητευτούν, ποιοι ενδεχομένως και να πούν «Φεύγω και από την Εκκλησία ακόμη, τέτοιοι που είστε εκεί μέσα». Οι μεγάλοι πάντοτε δρούν ειρηνευτικά. Και ένας κατεξοχήν ειρηνοποιός ήταν και ο Μέγας Βασίλειος. Εδώ τώρα να προσθέσω μόνο ότι αυτή τη φορά πείθει και το Γρηγόριο να έρθει να μονάσουν στον Πόντο. Και μόνασαν και οι δύο, κύριε. Και μόνασαν. Μην φανταστούμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, για ένα περίπου έτος. Τότε ήταν που ανήλθηκε στο θρόνο ο Ιουλιανός. Ακριβώς. Ο οποίος έφερε μια τρομερή αναστάτωση στην αυτοκρατορία, καθώς επιδίωξε με κάθε τρόπο να θέσει εκτός του κοινωνικού βίου την Εκκλησία του Χριστού και να επαναφέρει τις αρχαίες θρησκείες. Είχε σπουδάσει και αυτό στην Αθήνα. Ναι, είχε σπουδάσει, αλλά δεν ήταν είναι την ίδια εποχή. Βέβαιο δεν είναι αν συναντήθηκαν. Πολύ πιο πιθανό είναι να συναντήθηκε ο Ιουλιανός με τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, ο οποίος όπως είπαμε παρέμεινε περισσότερο χρονικό διάστημα στην Αθήνα. Όμως, εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι να δούμε και έναν Ανδριάντα του Ιουλιανού που όλοι σήμερα οι εχθρικά διακείμενοι προς την Εκκλησία τον θεωρούν σαν έναν σπουδαίο αυτοκράτορα με ανοιχτό μυαλό και με σεβασμό προς την ελευθερία της λατρείας. Όλα αυτά είναι μύθοι, ιστορία. Κάναμε εκπομπή και αποδείξαμε το πόσο τραγικό πρόσωπο ήταν ο Ιουλιανός. Λοιπόν, εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι ένα από τα διατάγματα
μέσω των οποίων επιδίωκε να θέσει εκτός κοινωνικού βίου την Εκκλησία, είναι ότι απαγόρευσε στους χριστιανούς να διδάσκουν σε σχολές την αρχαία ελληνική, γραμματεία. Η φιλοσοφία και γραμματεία, ναι. Όλα. Όλα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι δεδομένης και της στήριξης προς τις αρχαίες θρησκείες, κάποιοι από τους δασκάλους ασφαλώς θα αναθάριναν. Έτσι. Και εκεί που ως τώρα ήταν προσεκτικοί όταν έφερνε η συζήτηση ένα θέμα, να αντιπαραβληθεί μία άποψη ενός αρχαίου διανοουμένου ή στοχαστού προς την αντίστοιχη της Καινής Διαθήκης, γιατί ασφαλώς οι μεγάλοι δάσκαλοι είχαν διαβάσει την Καινή Διαθήκη, δεν είναι δυνατόν να μην την είχαν διαβάσει. Επομένως, τίθενται θέματα σύγκρισης. Τώρα, αναθαρημένοι, θα άρχισαν όλοι μία επίθεση εναντίον της χριστιανικής πίστης, και το ερώτημα που απασχολούσε πολλούς χριστιανούς γονείς είναι τι θα κάνουμε τώρα με τα παιδιά μας, πού θα τα στείλουμε για να μάθουν γράμματα, διότι ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι ήθελαν τα παιδιά τους να αποκτήσουν να μάθουν γράμματα. Έτσι, γνώσεις γύρω από την αρχαία ελληνική παιδεία. Και στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι όντας το ασκητήριο του Πόντου αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα με το να συγγράψει ένα κλασικό βιβλίο, πολύ γνωστό σε μας ακόμη και σήμερα, προς τους νέους όπως αν εξ ελληνικών ωφελήντων λόγων. Βλέπετε δηλαδή ότι δεν λέει χριστιανοί γονείς μη στέλνετε τα παιδιά σας, στείλτε τα παιδιά σας, αλλά όμως τι πρέπει να προσέξουν τα παιδιά. Να προσέξουν, να πάρουν από την αρχαία ελληνική γραμματεία ό,τι παίρνει η μέλισσα όταν μπαίνει σε έναν ανθώνα. Γιατί όλα τα λουλούδια δεν προσφέρουν το νέκταρ, το κατάλληλο για το σχηματισμό του μελιού. Είναι μια καταπληκτική πραγματεία πάντως στο Μεγάλο Βασιλείο. Και κάποτε διδασκόταν στα σχολεία, σήμερα... Όχι, ναι, ναι. Διδασκόταν και μάλιστα το έδιναν δωρεάν την πραγματεία αυτή. Τη δίναν στα παιδιά. Σήμερα απαγορεύεται. Σήμερα τα παιδιά μας πρέπει να μάθουν να κάνουν μακαρόνια, να κάνουν καφέδες. Για να πάει μπροστά η Ελλάδα. Αφού δεν τρεπόμαστε. Λένε, υπάρχει μια αναφορά ότι σώζονται δύο επιστολές, μία του Ιλιανού και μία του Μεγάλου Βασιλείου. Είναι αλήθεια αυτό? Δεν το έχω διασταυρώσει. Τις έχω υπόψη μου και εγώ αυτές τις επιστολές. Αλλά αφενός μεν είδα ότι ο βιογράφος του Στυλιανός ο Παπαδόπουλος δεν τις αναφέρει. Αφετέρου, δεν στέκει και ιστορικά, γιατί όταν ο Ιουλιανός ετοίμαζε την εκστρατεία του κατά των Περσών, στην οποία και σκοτώθηκε, ο Μέγας Βασίλειος ήταν στον Πόντο. Τι χρυσάφι θα μπορούσε να ζητήσει από τον Μεγάλο Βασίλειο και εκείνος να του αρνηθεί λέγοντας ότι ποτέ δεν παθιάστηκα στο βίο μου να συγκεντρώνω χρυσάφι ώστε σήμερα να διαθέτω και να μπορέσω να σου προσφέρω και σένα για να καλύψεις ένα λέγεται μέρος. Λέγεται ότι η μία ήταν απειλητική επιστολή και θέλω άλλη, να μου δώσεις τόσα λίτρα χρυσάφι. Έτσι. Και ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Δεν υπάρχει. Όμως υπάρχει, να δούμε και μία φωτογραφία ενός εξοφύλου αυτού του βιβλίου του προς τους νέους όπως αν εξ ελληνικών ωφελήντων λόγων. Να φύγει παρακαλώ. Εκείνο το οποίο όμως είναι βεβαιωμένο είναι το ακόλουθο. Ο Ιουλιανός σε μία ανοιχτή επιστολή προς τους χριστιανούς επισκόπους εκαυχάτω ότι είχε συνειδητά απορρίψει το χριστιανισμό γνωρίζοντάς τον ή τον είχε μελετήσει σε βάθος. Και πράγματι πρέπει να ξέρουμε ότι είχε χριστιανική παιδεία, μόνο που δεν μας λένε αυτοί που τον υποστηρίζουν τι είδους χριστιανική παιδεία ήταν. Μεγάλωσε κοντά σε έναν αριανό επίσκοπο. Δεν είναι λεπτομέρεια αυτό. Έτσι. Λοιπόν, έγραφε στην επιστολή σκοπτικά, παίζοντας με τις λέξεις ανέγνων, έγνων, κατέγνων. Δηλαδή, ανέγνωσα τα κείμενά σας, κατανόησα και απέρριψα. Ο Μέγας Βασίλειος απάντησε σε αυτόν τον κομπασμό του αυτοκράτορα
επιγραμματικά και ο ίδιος. Ανέγνος, αλουκ έγνος, ηγαρέγνος ουκαν κατέγνος. Και στην ελληνική. Ανέγνωσες, αλλά δεν κατανόησες. Γιατί αν είχες κατανοήσει, δεν θα είχες απορρίψει. Αυτό το διασώζει στην ιστορία του ο ιστορικός σωζόμενος. Υπάρχει δηλαδή αυτό, ναι. Είναι βεβαιωμένο. Είπατε ότι ο Λιονός δεν μας έλειψε πολύ σε μια εκστρατεία κατά των Περσών. Σκοτώθηκε. Ναι. Ποιος τον διαδέχτηκε. Ανέβηκε στο θρόνο ο φιλοορθόδοξος Ιωβιανός. Τι έκανε. Ηρέμησε η κατάσταση για ένα έτος. Πέθανε αυτός και έρχεται στο θρόνο ο Αριανός ο Άλλης. Οπότε αρχίζει νέα καινούργια δοκιμασία περιπέτεια, ναι. Κατά της Εκκλησίας. Αν δεν έμεινε ήσυχος και ο Μέγας Βασίλειος. Και εκείνο το οποίο είναι σημαντικό και πρέπει να το τονίσουμε εδώ είναι ότι οι περισσότεροι από τους επίσκοπους υποτάχθηκαν στη διαταγή του αυτοκράτορα. Καταλαβαίνεις ότι το θέμα της πίστεως και το πνεύμα της θυσίας πάντοτε δοκιμάζονται σε εποχές διωγμών. Και δυστυχώς οι πολλοί θέλουν να τα έχουν καλά με τους κοσμικούς άρχοντες. Σκύβουν εύκολα το κεφάλι. Τα πράγματα εξελίσσονται άσχημα στις περισσότερες επαρχίες της χώρας και ιδιαίτερα ασκείται η πίεση στην Κεσάρια, διότι η Κεσάρια, επαναλαμβάνω, είναι ένα από τα πλέον σημαντικά διοικητικά κέντρα της Ανατολικής Αυτοκρατορίας. Ο Ευσέβιος, ο Μητροπολίτης, είχε εξαναγκάσει τον Βασίλειο να φύγει στον Πόντο. Τώρα όμως αντιμετωπίζει δυσκολίες. Ο ίδιος που είχε πολιτικά αξιώματα πριν ανέλθει στο θρόνο τον επισκοπικό, αισθάνεται ανήμπορος να αντικρούσει τους αιρετικούς. Και πολλοί από το περιβάλλον του λένε, μα δεν υπάρχει άλλη λύση, πρέπει να καλέσεις τον Βασίλειο. Πώς όμως να ρίξει τον εγωισμό του και να τον καλέσει. Αυτός που το είχε προσβάλει κατά επανάληψη. Μπροστά όμως στα δεινά που αντιμετωπίζει, πείθεται τελικά και τον καλεί. Και έρχεται, μετά από μία περίσκεψη, αποφασίζει ο Βασίλειος να επανέλθει στην Κεσάρια και να υποβάλει μετάνοια στον επίσκοπο που τον είχε προσβάλει τόσο και να πει ότι είμαι στη διάθεση της Εκκλησίας για να πολεμήσουμε την αίρεση. Να, ένα άλλο δείγμα μεγαλοσύνης. Του Βασιλείου. Δεν ζητάει αυτός να του ζητήσει συγγνώμη για όσα έπραξε, αλλά σπέβδει να ζητήσει αυτός συγγνώμη. Πώς ακούγεται αυτό σήμερα. Ή και τότε. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι υπήρξε μεγάλος, διότι εμείς είμαστε μικροί. Εμείς έχουμε μάθει στα ωραία λόγια. Όταν πιάσει κάποιος να δει την προσωπική μας ζωή, φαίνεται ότι είμαστε ολίγιστοι. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε δίπλα μας να αποδεχόμαστε έναν μεγάλο. Έτσι. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να τον καλύψουμε με ένα πέπλο λύθης, να μην ξέρει κανένας ότι υπήρξε αυτός κάποτε στην ιστορία. Που έγινε και επίσκοπος κιόλας. Και τώρα θέλω να μου πείτε πότε έγινε επίσκοπος. Επανήλθε βέβαια. Έτσι για να βοηθήσει την Εκκλησία εναντίον της. Το 370 σε ηλικία 40 ετών έγινε. Πεθαίνει ο Ευσέβιος και τότε δημιουργείται το κενό. Τότε όλοι σπέβδουν να ζητήσουν να εκλεγεί στη θέση του ο Βασίλειος ως ο πλέον ικανός, ως πλέον κατάλληλος. Όμως, όπως είπαμε, πλήστοι όσοι δεν αναγνώριζαν τον Βασίλειο για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι ήταν μικροί μπροστά στο μεγάλο του ανάστημα και ο άλλος είναι ότι είχαν συνταχθεί με τις δοξασίες του αιρετικού αυτοκράτορα. Πώς θα αφήσουμε τώρα έναν πρόμαχο και υπερασπιστή της Ορθοδοξίας να καταλάβει μία από τις πλέον σημαντικές μητροπολιτικές θέσεις. Και τι έγινε. Και γίνεται ένας φοβερός αγώνας για την εκλογή. Και εδώ, κοιτάξτε τώρα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτον, επειδή δεν μπορούσαν να πλήξουν σε κανένα άλλο τομέα τον Άγιο,
τι διέδωσαν. Τι να πάρω με αυτόν τον φιλάσθενο, σήμερα ζει, αύριο πεθαίνει. Επιχείρημα. Σοβαρό επιχείρημα, ναι. Αυτό ζητάει τη βοήθεια του Αγίου Γρηγορίου που είχε εγκατασταθεί πάλι στην πατρίδα του και είχε ιερωθεί και αυτός αποφασισμένος να μην μετακινηθεί από το ασκητήριό του, του λέει κανόνισε εσύ, εγώ δεν είμαι για αυτές τις υποθέσεις. Και τον αφήνει μόνο του σε αυτή τη δύσκολη θέση. Δεν ανταποκρίθηκε. Τόσο πολύ που αναγκάζεται ο γέρος πατέρας του Γρηγορίου του Θεολόγου να κατεβεί πάνω σε φορείο στην Κεσάρια ώστε να παραστεί στη σύνοδο που θα εκλέξει τον Μητροπολίτη Κεσαρίας. Και αυτή η θυσία αυτού του γέρου, του υπέργυρου, επηρεάζει κάποιες συνειδήσεις. Και βέβαια ήταν και το θέλημα του Θεού να εκλεγεί ο Βασίλειος, διότι έπρεπε να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα πρωτοστατούσε στον αγώνα για την διαφύλαξη της κεραιότητας της Εκκλησίας απέναντι στην αίρεση. Γιατί ο Γρηγόρης δεν ανταποκρίθηκε? Όταν διάβασα το βιβλίο αυτό, ομολογώ ότι αισθάνθηκα μία αγανάκτηση. Και λέγεται ότι αγανάκτησε και ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος. Γιατί ο Γρηγόριος ήταν ένα πνεύμα ασκητικό εις το έπακρον. Δεν τον ενδιέφερε η κοινωνική δράση, η κοινωνική προβολή. Και όταν τον εξέλεξε αργότερα επίσκοπο σε μία περιοχή, δεν πήγε καν. Εμένα αυτά, λέει, δεν με ενδιαφέρουν. Εγώ θέλω ένα καλυβάκι και να προσεύχομαι ενώπιον του Θεού. Αν δεν έχουμε κατανοήσει τι σημαίνει ασκητικό πνεύμα, είναι εύκολο να επικρίνουμε τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, ο οποίος έδειξε το μεγαλείο του όταν αργότερα ως Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, επειδή κάποιοι αμφισβήτησαν την εκλογή του, λέει έτσι είστε. Πάρτε και το θρόνο, πάρτε τα λόγω, θα ξαναγυρίσω στο καλυβάκι μου και γύρισε και έζησε τα υπόλοιπα χρόνια. Άγνωστος μεταξύ αγνών. Αφήνω σε εσάς τις μικρότητες ακριβώς. Ήταν μεγάλη, αλλά όμως εδώ πρέπει να δούμε και το μεγαλείο ότι δεν είναι ένας ο δρόμος που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Όπως είναι πολλοί οι χαρακτήρες, έτσι είναι πολλοί και οι δρόμοι. Ο Μέγας Βασίλειος ήταν κατεξοχήν άνθρωπος της δράσεως. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ήταν κατεξοχήν ασκητικό πνεύμα της μόνωσης. Τον τρόμαζε ο κόσμος. Δεν ήθελε να έρχεται σε επαφή με άλλους. Γιατί πίστευε ότι όλα αυτά τάραζαν την προσωπική του ησυχία. Και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να... Αυτό παραμένει ως επίκριση μέχρι σήμερα. Λίγοι είναι αυτοί που επικρίνουν τον Ορθόδοξο μοναχισμό όταν τον συγκρίνουν με τον Δυτικό που είναι κοινωνικού χαρακτήρα. Τι κάνουν αυτοί, λέει, στα μοναστήρια? Τι κάνουν, κάθονται? Έτσι ακούγεται. Έτσι δεν ακούγεται? Πολλές φορές, βέβαια. Ναι. Το ότι προσεύχονται για τη σωτηρία όλου του κόσμου, αυτό δεν μετράει. Μας αφήνει, ναι. Έτσι. Αδιάφορους. Να δούμε λοιπόν τη δράση του σαν επισκόπου του Βασιλείου. Ο Μέγας Βασίλειος δεν επισκοπική δράση. Δεν έπαψε να δέχεται επιθέσεις από συκοφάντες. Είπαμε για ποιους λόγους. Είτε επειδή αυτοί ήταν μικροί απέναντι του και δεν άντεχαν το μεγαλείο του, είτε επειδή ήθελαν να φαίνονται αρεστοί στον αιρετικό αυτοκράτορα. Και έχουμε έναν μνημειώδη λόγο, διάλογο μάλλον, όταν ο ύπαρχος της Ανατολής, ο Μόδεστος, ο οποίος είχε έδρα του την Κεσάρια, έρχεται να του πει ότι είναι από τους ελάχιστους οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν να υπογράψουν το διάταγμα του αυτοκράτορα με το οποίο όριζε ότι είναι οι δοξασίες των Αριανών οι επίσημες δοξασίες της αυτοκρατορίας. Αυτό, αγαπητέ Γιώργο, ήθελα να ρωτήσω πριν το διαβάσω. Αν διδάσκεται σε κανένα μάθημα των θρησκευτικών? Όχι, βέβαια. Όχι. Σε κανένα... Και αν μιλήσω και για τα καινούργια προγράμματα σπουδών, εντάξει. Δεν το συζητάμε καθόλου. Αλλά ούτε πριν. Είναι κάπως μακροσκελές, αλλά αξίζει, ωραία, διότι ακούσουμε.
να ακούσουμε. Ο τηλεθεατής μπορεί να καταλάβει γιατί δεν έχουμε σήμερα παιδεία στα σχολεία μας, και αυτό το έχω πει πολλές φορές. Ο Μόδεστος τεντώθηκε, έβαλε πάγο και σίδερο στη φωνή του και μίλησε. «Βασίλειε, πώς τόλμησες μόνο εσύ να πας κόντρα στο θέλημα του βασιλιά μας? Ποιος είσαι εσύ που τόλμησες να τον περιφρονήσεις?» Ο βασίλειος κατέλαβε την τακτική επίθεση και... κατάλαβε την τακτική επίθεση και ευνηδιασμός. Δεν θα παρασυρώταν όμως. Θα επέβαλε το δικό του ρυθμό στη φοβερή αναμέτρηση. «Για ποιο πράγμα με κατηγορείς? Ποιο είναι το σφάλμα που διέπραξα και δεν το γνωρίζω?» «Μόδεστος, δεν έχεις την πίστη του βασιλιά τώρα που όλοι υποτάχθηκαν?» «Βασίλειος, κάνω έτσι γιατί ο δικός μου βασιλιάς δεν στέργει στην πίστη του ο άλλη που προσκυνά το κτίσμα. Πώς να το κάνω τούτο αφού εγώ που είμαι κτίσμα κλήθηκα να γίνω Θεός? Προσκυνώ τον Υιό σαν Θεό και όχι σαν κτίσμα.» «Μόδεστος, και τότε τι είμαστε εμείς που πιστεύουμε όπως ο Αυτοκράτορας?» «Βασίλειος, τίποτα όσο προστάζεται τέτοια πράγματα.» Ιδρώτας, αγωνία και μαζί οργή χωρίς όρια πάλευαν στον άριθμο πνεύμα του επάρχου. Άρχισε κιόλας να τα χάνει. Και έτσι εξηγείται η αφελής του ερώτηση. «Μόδεστος, γιατί δεν το έχεις για σπουδαίο να είσαι με το μέρος μας, να μας έχεις φίλους?» «Βασίλειος, βεβαίως είσαστε κιόλας έπαρχοι και μάλιστα από τους ισχυρούς. Μα δεν σας έχω πια σεβαστούς, πιο σεβαστούς από το Θεό, και σαν τέκνα του Θεού που είστε είναι σπουδαίο να σας έχω φίλους. Τόσο σπουδαίο όσο να έχω φίλους και τους υφισταμένους σας. Ο χριστιανισμός δεν φαίνεται από τα αξιώματα, αλλά από την πίστη των προσώπων.» Ο Μόδεστος άρχισε να καταλαβαίνει. Ένιωθε να μην έχει επιχειρήματα. Άναψε λοιπόν και αλλάζει τακτική. «Δεν φοβάσαι την εξουσία μου?» «Βασίλειος, μα τι μπορείς να μου κάνεις? Τι πρόκειται να πάθω?» Τώρα ο έπαρχος τα χάνει ολότελα. Άθελά του η θηριωδία τον πηγαίνει στον εξευτελισμό. «Τι μπορώ? Ένα από τα πολλά που έχω στη δικαιοδοσία. Ποια είναι αυτά που θα πάθω? Πέστε μου να τα ακούσω. Δίμευση της περιουσίας σου, εξορία, βασανιστήρια, θάνατο.» «Βασίλειος, με άλλο τίποτε φοβέρισέ με. Αυτά δεν με νοιάζουν.» Ο εξαγριωμένος έπαρχος ένιωσε τα λόγια τούτα μαχαίρι στα νεφρά του. «Πώς γίνεται αυτό? Πώς και δεν φοβάσαι?» «Βασίλειος, γιατί δεν φοβάται δίμευση αυτός που δεν έχει τίποτα εκτός από τριμμένα παλιά ρούχα και μερικά βιβλία? Αυτό είναι όλο το βιός μου, μόδεστε. Η εξορία πάλι δεν με τρομάζει, γιατί δεν έχω τόπο δικό μου, και η Κεσάρια στην οποία τώρα κατοικώ δεν είναι δική μου. Όπου λοιπόν και αν με πετάξετε θα είναι τόπος του Θεού και εγώ θα είμαι πάρικος και παρεπίδημος. Τα βασανιστήρια, τι να κάνουν και αυτά σε σώμα σαν το δικό μου? Ένα πρώτο χτύπημα θα δώσεις και όλα τελείωσαν αμέσως. Αυτό είσαι ικανός να το κάνεις. Με απειλείς με θάνατο, θα μου γίνεις ευεργέτης. Αυτό ποθώ και εγώ να πάω πιο γρήγορα στο Θεό, για τον οποίο ζω και αγωνίζομαι. Βιάζομαι να φτάσω στο Θεό, στον Πατέρα μου.» Και κλείνει ο διάλογος με το θαυμασμό πλέον του Μοδέστου. «Κανείς μέχρι τώρα δεν μίλησε με τόσο θάρρος το Μόδεστο. Κανείς δεν είχε μπροστά μου τόση παρησία.» Και η απάντηση του βασιλείου: «Γιατί δεν συνάντησες ποτέ σου αληθινό επίσκοπο?» Να το επαναλάβω: «Γιατί δεν συνάντησες ποτέ σου αληθινό επίσκοπο?» Το θέλω να πω, μας έδειξε και πώς είναι ο αληθινός επίσκοπος. Ακριβώς. Ποια είναι η στάση του, ποια πρέπει να είναι η στάση του, τη θαραλέα απέναντι στον οποιονδήποτε. Αυτά σε έναν έπαρχο και με τον αιρετικό Ουάλι, τον Αυτοκράτορα, πώς ανταπεξήλθε? Ασφαλώς θα έκανε μια έκθεση και του είπε: «Ο Μόδεστος δεν γίνεται τίποτε.
Εγώ να τον πείσω δεν μπορώ. Πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους. Και φυσικά το παλάτι είχε ως πλέον συνήθι τρόπο τότε την εξορία. Στείλ τον στην άκρη της αυτοκρατορίας να χαθεί μέσα σε αγρίκους ανθρώπους και να μην ξέρουν οι άλλοι που βρίσκεται και αν ζει ή πέθανε. Όμως φαίνεται ότι είτε οι υποχρεώσεις του, είτε μια περιέργεια του άλλη, έφεραν τα βήματά του στην Κεσάρια. Συναντήθηκε δηλαδή με τον Άλλη. Ακριβώς, συναντήθηκε και έφτασε στην πόλη ενώ ο Μέγας Βασίλειος τελούσε τη Θεία Λειτουργία. Έγινε ένας ψήθυρος την ώρα που έμπαινε ο αυτοκράτορας με την ακολουθία του. Δεν θέλησε να διακόψει, περίμενε να τελειώσει. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ο οποίος παρακολούθησε τη σκηνή όντας μέσα στο ιερό, ότι πλησίασε στο ιερό και είχαν μία κατηδίαν συζήτηση, λεπτομέρειες τις οποίες φυσικά δεν γνώριζε και ο ίδιος. Εκείνο το οποίο είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση είναι ότι εντυπωσιάστηκε από τη στάση. Φαίνεται διαπίστωσε η διεισόμαση ότι σε αυτόν δεν περνούσαν οι απειλές, και οι απειλές που έκανε τους άλλους να σκύψουν και να προσκυνήσουν. Και αυτό πώς φάνηκε, δηλαδή ποια στάση τήρησε ο αυτοκράτορας μετά αυτή τη συνάντηση? Δεν άλλαξε απότομα. Εκείνο όμως το οποίο ξέρουμε είναι ότι δίσταζε να υιοθετήσει τη συμβουλή των άλλων διώξτων. Τελικά μεσολάβησε και ένα περιστατικό, η βαριά ασθένεια του γιου του Γαλάτη. Και αυτός ο αγέροχος σκέπτεται ότι ένας και μόνο άνθρωπος θα μπορούσε να του προσφέρει βοήθεια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και στέλνει αγγελιοφόρο και ζητάει τη βοήθεια του βασιλείου και εκείνος του απαντά να βαφτίσεις το παιδί αν θέλεις να σωθεί. Πού να το βαφτίσει όμως? Καλεί αριανούς και το βαφτίζουν και το παιδί πεθαίνει μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά δημιουργούν σκέψεις στον Οάλη και ενώ συνεχίζουν να λένε επιτέλους υπόγραψε το διάταγμα της εξορίας του βασιλείου, αυτός διστάζει. Και όταν τελικά πείθεται, κατατίθεται ως ιστορική μαρτυρία ότι σπάζουν τρεις κάλαμοι που του έδωσαν για να υπογράψει το διάταγμα. Και αντιλαμβάνεται ότι εδώ έχει ένα θεϊκό σημάδι και δεν επιμένει. Το μόνο που πέτυχαν οι αυλοκόλακες να κάνουν είναι να διαιρέσουν την Καπαδοκία σε δύο μέρη, Α και Β, ώστε με την απόσπαση του δευτέρου τμήματος από τη διοίκηση της ενιαίας να αποσπαστεί και το αντίστοιχο τμήμα από τη Μητρόπολη Κεσαρίας για να αδυνατήσει. Διέσπασαν τη Μητρόπολη δηλαδή. Και παράλληλα βλέπουμε ότι πλήθος επισκόπων εξακολουθούν να φέρνουν χίλιες όσες δυσκολίες στο έργο του Μεγάλου Βασιλείου μόνο και μόνο για να είναι αρεστοί στην αυλή του αριανού αυτοκράτορα, ο οποίος όμως τελικά αλλάζει στάση προς το τέλος και όχι μόνο αλλάζει στάση θεωρητικά αλλά και έμπρακτα ώστε να δωρήσει κτήματα για να ενισχυθεί το φιλανθρωπικό έργο για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Να δούμε και μια προτομή του αυτοκράτορα Ουάλη. Και να τονίσουμε ότι πολλές φορές το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν ήταν οι ίδιοι, αλλά η αυλή. Αν δεν είσαι ισχυρή προσωπικότητα και αφήνεσαι στην αυλή, αυτή μπορεί να σε καταστρέψει. Αυτό ισχύει για όλους όσους έχουν θέση, έτσι δεν είναι? Είναι ίδιο της εξουσίας, αγαπητέ Γιώργο. Έτσι. Και θέλω να σου πω λίγο και με το Μόδες το τι έγινε. Γιατί η μετέπειτα σχέση του ποιες είναι? Ο Μόδεσος μπορεί να τον θαύμασε, μπορεί να έγραψε αυτή την έκθεση τονίζοντας τον αυτοκράτορα ότι αυτός δεν πρόκειται να καμφθεί ούτε σε κολακίες ούτε σε απειλές.
Όμως στη συνέχεια πάλι σκληραίνει. Ξεχνάει το θαυμαζόμενο που προκάλεσαν οι θαυμάσια σε αυτές τις απαντήσεις, στις απειλές του, και για να παραμείνει αρεστός τον Ουάλι, αρχίζει πάλι να του κάνει τη ζωή δύσκολη. Όμως πέφτει βαριά άρρωστος και τότε ζητά τη βοήθεια του Αγίου Βασιλείου, ο οποίος προσεύχεται και ο Μόδεστος θεραπεύεται. Από εκεί και πέρα πλέον γίνεται πολύτιμος συνεργός στο φιλανθρωπικό έργο του Αγίου. Βλέπεις πώς έχουν οι καιροί γυρίσματα. Και λέω, αν με ρωτούσες ποιοι είναι αυτοί οι επίσκοποι που πολέμησαν τον Μέγα Βασίλειο. Έχει διασωθεί κανείς τους, κανένα όνομα. Έσβησαν. Έτσι. Σήμερα εμείς προσπαθούμε να σβήσουμε αυτόν τον μεγάλο. Δεν θα τα καταφέρουμε. Είμαστε ανθρωπάκια. Θα μας σβήσει εμάς η ιστορία. Έτσι. Αυτός δεν πρόκειται να σβηστεί από την ιστορία. Όσο και αν εμείς επιδιώκουμε να τον πετούμε έξω από την παιδεία μας, γιατί ξανατονίζω, δεν είναι ντροπή στη χώρα μας αυτός ο διάλογος που μόλις διάβασα να μην διδάσκεται σε κάποια βαθμίδα εκπαίδευση. Τίποτα, μόνο αναφορά ως μνημείο θάρρος. Δεν συμφέρει να διαβαστεί. Δεν συμφέρει. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, είπατε τόσα για τις αιρέσεις. Έχουμε μια κατάσταση πολύ άσχημη για την Εκκλησία. Είναι αιρέσεις που χτυπούν την Εκκλησία λίπητα. Θέλω να μου πείτε τι έκανε πέρα από αυτή την προσωπική αντίσταση. Ναι. Είδαμε ότι τάχθηκε στον αγώνα της Εκκλησίας. Η κατάσταση ήταν δύσκολη. Τώρα πλέον δεν είναι εκείνος ο οποίος αδυνατεί να αντιμετωπίσει με θεολογικής φύσεως επιχειρήματα. Έχει μελετήσει σε βάθος. Και όταν η κορυφή της Ορθοδοξίας, ο φωστήρας της Αλεξάνδρειας, ο Μέγας Αθανάσιος, βαίνει προς το τέλος του βίου του, τη σκυτάλη αναλαμβάνει ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος ασχολείται με το να συντάσσει διαρκώς επιστολές, να τις στέλνει σε όλη την έκθεση της αυτοκρατορίας και κυρίως στη Δύση, σε επισκόπους με τους οποίους ζητά την παρέμβασή τους ώστε να ενισχυθεί η Εκκλησία που κλειδωνίζεται, όπου τον καλούν σπέβδει για να λύσει προβλήματα και παρεξηγήσεις, κάνει ταξίδι στην Αρμενία, αν και είναι άρρωστος. Από εδώ και πέρα ποτέ δεν θα ξαναχαρεί τη σωματική υγεία. Απέναντίας η κατάστασή του θα βαίνει επιδεινούμενη ώσπου να έρθει και το τέλος του βίου του. Και αντιμετωπίζει πληθώρα συκοφαντιών σε τέτοιο βαθμό ώστε για μια στιγμή αυτός ο μεγάλος κλειδωνίζεται και λέει να τα παρατήσω και να ξαναγυρίσω στο ασκητήριό μου του Πόντου, να βρω λίγη ηρεμία. Ισυχία. Αλλά μετά λέει, δεν θα είμαι ρήψας. Να αφήσει το ποιμνιό, έτσι. Και κάθεται, συνεχίζει τον αγώνα, πότε όρθιος, πότε στο κρεβάτι του. Και τότε θέτει και τις βάσεις της θεολογίας των ακτίστων ενεργειών του Θεού, θεολογία που ολοκληρώνεται αιώνες αργότερα από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Τα πρώτα στοιχεία αυτής της θεολογίας είναι ο Μέγας Βασίλειος. Και άλλοι της ίδιας εποχής, μεγάλοι πατέρες του 4ου αιώνα. Είπατε ότι έγραψε πολλές επιστολές και υπήρξε πολυγραφότατος από ό,τι ξέρουμε, έτσι δεν είναι? Κάποιο άλλο συγγραφικό έργο γνωρίζουμε έτσι που να ήταν σημαντικό? Ναι, είναι μία σειρά ομιλιών που διασώθηκαν και τώρα έχει κυκλοφορήσει ένα βιβλίο με το τίτλο «Ομιλίες εις την Εξαήμερον». Να δούμε και το εξώφυλλο μιας από τις πολλές εκδόσεις. Να φύγει παρακαλώ και να τονίσουμε ότι ο Μέγας Βασίλειος σε αυτές τις ομιλίες προσπαθεί να ερμηνεύσει τα πρώτα κεφάλαια της γενέσεως επηρεασμένος από τις απόψεις που είχαν οι μεγάλοι φιλόσοφοι της αρχαίας Ελλάδος και ιδιαίτερα ο Αριστοτέλης. Θα αναφερθώ σε δύο συγκεκριμένα θέματα που αφορούν και μας σήμερα, έτσι.
Ακόμη και όταν ήμουν εγώ στα γυμνασιακά θρανία, Γιώργο, έρχονταν καθηγητές οι οποίοι με μια λεπτή ηρωνία επιτίθεντο κατά της πίστεώς μας με βάση την περιγραφή που δίδει το βιβλίο της Γενέσεως για τη δημιουργία του ανθρώπου. Πήρε πυλό ο Θεός και έπλασε τον άνθρωπο και μετά φύσηξε και του έδωσε ζωντανή παραμυθάκια νόη. Θα λέγαμε τι είναι. Λοιπόν, και πολλές φορές θέταμε και στους θεολόγους το ερώτημα και μη έχοντας σκεφτεί μελετήσει σε βάθος, δεν μας έδιναν την απάντηση που την έχει δώσει ήδη ο Μέγας Βασίλειος και τη διαβάζω. Έλαβε ο Θεός χώμα από τη γη. Εκεί είπε ότι επίησε, εδώ πώς επίησε. Έλαβε χώμα από τη γη και έπλασε με τα ίδια του τα χέρια. Θυμήσου πως πλάστηκες. Σκέψου πως το χέρι του Θεού που σε κατασκεύασε είναι το εργαστήριο της φύσεως. Είναι μια απάντηση για αυτούς που μιλάνε για τη θεωρία της εξέλιξης, έτσι. Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο όπως προηγουμένως δημιούργησε οποιοδήποτε άλλο ζωντανό οργανισμό. Δεν έχει μέλη ο Θεός ώστε να κατεβεί στη γη και με τα χέρια του να κάνει πυλό. Έτσι. Είναι όπως λέτε εσείς στη θεολογία μια ανθρωποπαθής έκφραση. Και από εκεί συνάγει το ουσιώδες συμπέρασμα. Όταν λοιπόν ακούεις χώμα ασκήσου στη μετριοφροσύνη. Μη καβαλάς το καλάμι, κοινός, έτσι. Κατά το κοινός έτσι. Λεγόμενο. Είναι μία σκηνή που βοηθάει τον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει ότι είναι φθαρτός. Και τώρα έρχεται ο Χριστός να τον πάρει μέσα από τη φθαρτότητα και να τον βοηθήσει ώστε να αναδειχθεί σε Θεόν κατά χάριν, όπως λέει η θεολογία της Εκκλησίας μας. Έτσι. Λοιπόν, δυστυχώς, ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, στα μέσα του 19ου αιώνα καταβάλλονταν μεγάλες προσπάθειες για να πιστεί η επιστημονική κοινότητα ότι οργανισμοί ζωντανοί δημιουργούνται ακόμη και τώρα. Ήταν η θεωρία της αυτόματης γένεσης. Και πίστευαν ότι αν αποδείκνυαν ότι συμβαίνει αυτό, θα συνέτριβαν την χριστιανική πίστη. Στο βιβλίο της Εξαημέρω, ο Μέγας Βασίλειος υποστηρίζει ότι δημιουργούνται οργανισμοί από την ανόργανη ύλη. Γιατί το υποστηρίζει αυτό? Παρασύρθηκε από το σφάλμα του Αριστοτέλη. Αν οι δυτικοί που τρομοκρατήθηκαν τότε είχαν διαβάσει πατέρες της Εκκλησίας, θα πω, ρε παιδιά, μην πασχίζετε. Ο Μέγας Βασίλειος δέχεται ότι το λέει. Η αυτόματη γέννηση συμβαίνει. Πολύ. Άρα δεν θα συντρίψετε την χριστιανική πίστη. Βέβαια, στη συνέχεια εμφανίστηκε ο μεγάλος Παστέρ, ο θεμελιωτής της μικροβιολογίας και τους είπε πάρτε αυτά τα υλικά που λέτε εσείς ότι εμφανίζουν ζωή, βάλτε τα στο ψυγείο και ελάτε να μου πείτε αν θα εμφανιστούν. Και μετά αποδείχθηκε ότι είναι μικροοργανισμοί. Δεν δημιουργούνται, υπάρχουν και αναπτύσσονται όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Πόσο απλά είναι τα πράγματα τελικά που τα κάνουμε. Αλλά όμως Γιώργο, πολύ πιο σύνθετα για να απολυμίσουμε τη χριστιανική πίστη. Τονίσαμε εκεί πόσο αισθάνθηκε άσχημα όταν λαμβάνοντας μέρος στη Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης δεν άρθρωσε λέξη. Πρέπει να κατέχουμε. Στη συνέχεια. Να γιατί επιμένω στο ότι κακώς κατηγορούν τους χριστιανούς ότι δεν ενδιαφέρονται για τη θύραθεν παιδεία και γενικότερα για την επιστήμη. Είναι μία από τις πολλές εσχρές συκοφαντίες των εχθρών της Εκκλησίας. Η μεγαλύτερη απόδειξη είναι οι τρεις ιεράρχες, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Έχουμε εκτός από το συγγραφικό το έργο το θεολογικό, έχουμε και κοινωνική δράση πλούσια και εδώ πρέπει να αναφερθούμε εκτενώς, έτσι. Να μην πούμε, εδώ φαίνεται το μεγαλείο του. Να θυμίσω καταρχήν ότι όταν έλαβε την απόφαση να ασκητεύσει, δεν κράτησε το παραμικρό της περιουσίας του. Και αυτό το δείχνει ξεκάθαρα όταν τον απειλεί με δίμευση της περιουσίας ο Μόδεστος. Τι έκανε όμως?
στάθηκε κοντά στον πονεμένο συνάνθρωπο και τον στήριξε όσο ελάχιστη, αψηφώντας τις όποιες συνέπειες. Και ξαναρωτάω πριν διαβάσω. Υπάρχει ένας, σώζεται ένας λόγος του προσπλουτούντας. Διδάσκεται. Στην τρίτη ηλικία, αλλά όχι. Όχι, δεν διδάσκεται το κείμενο. Απλά ένα κομμάτι από το προσπλουτούντας. Λοιπόν, θα διαβάσω κι εγώ ένα απόσπασμα. Στο κοινωνικό πρόβλημα αυτό της αδικίας. Τι θα αποκριθεί στο Θεό Κριτή, εσύ που καλύπτεις τους τοίχους σου με πολύτιμους τάπητες και το συνάνθρωπό σου δεν τον δίνεις ούτε με τα απαραίτητα ρούχα. Σύ που στολίζεις ακριβά τα άλογά σου και τον αδελφό σου που δεν έχει πού να κρύψει την ασχήμια του τον περιφρονείς. Σύ που προτιμάς να σαπίζει το σιτάρι στην αποθήκη παρά να θρέψεις τους πεινασμένους. Σύ που κρατάς θαμμένο στη γη το χρυσάφι και καταφρονείς τον αναγκεμένο συνάνθρωπό σου. Εάν μάλιστα συμπέσει και η γυναίκα του πλουσίου να είναι φιλάργυρη και φιλάρεσκη, τότε πια το κακό διπλασιάζεται. Γιατί και τις απολαύσεις υποδαβλίζει και τις φιλιδονίες μαζί με αυτόν αυξάνει και τις περίεργες επιθυμίες εξάπτει, επινώντας διάφορους πολύτιμους λίθους για στολίδια όπως μαργαριτάρια και σμαράγδια και ιάκυνθους και χρυσάφι και άλλο το χρησιμοποιεί ατόφιο κατάλληλα δουλεμένο, άλλο το κεντάει σε υφάσματα και γενικά επιδεινώνοντας την αρρώστια της πλεονεξίας και της πατάλης με κάθε είδους εξεζητημένη πολυτέλεια. Γιατί δεν αποτελεί πάρεργο η εντατική φροντίδα για όλα αυτά, αλλά και οι νύχτες και οι μέρες είναι γεμάτες με αυτήν. Και ακόμα αμέτρητοι κόλακες επιστρατεύονται πρόθυμοι να τρέξουν να ικανοποιήσουν τις ατέλειωτες επιθυμίες της, να συγκεντρώσουν τους βαφείς, τους χρυσοχώους, τους αρωματοποιούς, τους υφαντές, τους διακοσμητές. Με τις συνεχείς προσταγές της ούτε μια στιγμή δεν αφήνει τον άντρα της να αναπνεύσει. Κανένας πλούτος δεν επαρκεί για την ικανοποίηση της γυναικείας επιθυμίας, ακόμη και αν τρέχει σαν ποτάμι. Και πολλά πολλά άλλα θαυμάσια. Αντιλαμβάνεστε πώς άκουγαν αυτές τις ομιλίες του, οι πλούσιοι της εποχής του. Και εκείνο το οποίο επίσης μαρτυρείται είναι ότι κάποτε, ενώ φαινόταν ότι θα ενσκύψει ένας λοιμός, οι πλούσιοι έμποροι άρχισαν να συγκεντρώνουν στις αποθήκες τους τα βασικά για τον επισιτισμό αγαθά, πιστεύοντας ότι όταν θα έρθει πραγματικά η κρίση θα τα πουλήσουν αποκομίζοντας πολλαπλάσια κέρδη. Και τους καυτηρίεσε και τους κατήγγειλε ενώπιον του εκκλησιάσματος και δεν τους άφησε να πράξουν αυτό το οποίο σχεδίαζαν να πράξουν. Ακόμη αναφέρεται ότι στο γειτονικό βουνό του Ταύρου υπήρχαν κάποιοι μεταλλορύχοι που έβγαζαν ένα ορυκτό και στη συνέχεια το πουλούσαν σε κάποιους που το προωθούσαν για επεξεργασία. Ήταν δικό τους το μεταλλείο και ο αυτοκράτορος είχε επιβάλει έναν δυσβάστακτο φόρο που τους είχε οδηγήσει σε απόγνωση. Έτρεξαν στα πόδια του μεγάλου βασιλείου και του είπαν «Σώση μας, θα αναγκαστούμε να σταματήσουμε την εξόριξη και θα πεινάσουν οι οικογένειές μας». Πήγε στον έπαρχο ο ίδιος και ζήτησε να μειωθούν οι φόροι για να μπορέσουν αυτά οι εργαζόμενοι να ζήσουν την οικογένειά τους. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν τον άφηνε αδιάφορο κανένα βιωτικό πρόβλημα του ποιμνίου του. Αλλά το μεγαλείο είναι ότι με αφορμή ένα θανατικό που είχε ξεσπάσει στην περιοχή, αποφάσισε να κάνει τη Βασιλιάδα. Και τι είναι η Βασιλιάδα? Είναι ένα τεράστιο συγκρότημα κτηρίων που περιλάμβανε νοσοκομείο, κλινικές, ορφανοτροφείο, ξενώνα, σχολεία, τα οποία ο ίδιος σχεδίασε και τα οποία επισκέπτονταν διαρκώς κατά τη διάρκεια της ανέγερσής τους, αν και ασθενείς πλέον, σε μεγάλο βαθμό,
φροντίζοντας να επεσπευστεί κατά το δυνατόν η ολοκλήρωση της κατασκευής και να αρχίσει η προσφορά αυτού του θεάρεστου έργου στους έχοντες την ανάγκη. Και μέσα σε αυτή τη βασιλιάδα πρόσφερε και ο ίδιος τις υπηρεσίες του, διότι όπως είπαμε σπούδασε και την ιατρική επιστήμη, αδιαφορώντας για τις λυμικές ασθένειες, με συνέπεια να προσβληθεί και ο ίδιος από κάποια από αυτή, και αυτό συνετέλεσε στο να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο η υγεία του, αν και τελικά τότε κατάφερε να διαφύγει τον θάνατο, διότι αυτές οι επιδημίες αποδεκάτιζαν κυριολεκτικά τους πληθυσμούς. Έδειχνε δηλαδή αγάπη στον συνάνθρωπο, κυρίως στον Πάσχοντα, και αυτό το έδειχνε έμπρακτα, έτσι δεν είναι? Και είναι ακριβώς μια απάντηση σε αυτούς που λένε ότι η Εκκλησία πρέπει να ασχολείται μόνο με τα πνευματικά ζητήματα και να μην ενδιαφέρεται για τα βιωτικά, όπως αναφέρατε πολύ σωστά νωρίτερα, έτσι δεν είναι? Εκείνο το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η Εκκλησία και αυτό το πρόβλημα το έλυσε με την εκλογή των 7 διακόνων για τα βιωτικά. Από την αρχή, ναι. Λοιπόν, όντως δεν είναι πρώτη στο έργο των κληρικών μας το να διακονούν τράπεζες. Το πρώτο στο έργο είναι το πνευματικό. Αλλά όμως υπάρχουν τόσοι λαϊκοί μέσα στο σώμα της Εκκλησίας οι οποίοι θα μπορούσαν να αναλάβουν τέτοιου είδους έργα, ώστε να μην φτάνουμε από την άλλη μία να λέμε ότι δεν είναι έργο της Εκκλησίας η κάλυψη των βιωτικών αναγκών. Είναι. Είναι. Αλλά και δεν είναι πρότιστο, έτσι, το πρότιστο του κλήρου. Έτσι. Να τα ξεχωρίζουμε. Και είπατε, καθότι φυλάσσεται, πώς εξελίχθηκε τελικά η υγεία του? Είπατε, την γλίτωσε τότε. Αλλά πώς εξελίχθηκε? Τα δύο τελευταία χρόνια δεν ξέρουμε αν ήταν περισσότερο κλινήρης ή περισσότερο μπορούσε να έρχεται στο ναό και να τελεί τις θείες ακολουθίες. Εκείνο όμως πλέον ήταν ορατό ότι δεν θα είχε αρκετό βίο μπροστά του. Όλοι έβλεπαν ότι ο ασκητικός αυτός επίσκοπος έσβηνε μέρα με την ημέρα και τελικά η κοίμησή του, ήρθε η κοίμησή του το 379 μετά Χριστόν, σε ηλικία μόλις 49 ετών, πριν καλά-καλά αρχίζουν να ασπρίζουν τα γένια του. Και τώρα και που είπατε ότι κοιμήθηκε νέος σε ηλικία 49 ετών, έχουμε μία στρέβλωση σήμερα και θέλω να αναφερθείτε λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή μας σε αυτό το μεγάλο θέμα που πέρασε από τη Δύση, από το Βορρά συγκεκριμένα, και δυστυχώς έχει περάσει και σε εμάς. Αγνοούμε, όπως είπατε, το Μέγα Βασίλειο και έχουμε αποδεχτεί έναν γεράκο, όχι τον 49 χρονών πατέρα μας, αλλά έχουμε έναν γεράκο, έναν γέρο. Θέλω να αναφερθείτε σε αυτή τη στρέβλωση. Έναν γέρο που είναι το πρότυπο της Ευμάριας. Δημιούργημα. Θα διαβάσω, Γιώργο, ένα απόσπασμα από ένα άρθρο που είχα γράψει πριν από μερικά χρόνια στον τοπικό τύπο και το οποίο έκλεινα με τα ακόλουθα. Ο κόσμος συνεχίζει να πορεύεται το δρόμο του δυτικού μηδενισμού και όμως εμείς ωραιοποιούμε την εικόνα και οπλιζόμαστε με απέραντη αισιοδοξία για το μέλλον του πλανήτη μας. Το ότι ο πλούτος που αντιστοιχεί στο εισόδημα 2,5 δισεκατομμυρίων συνανθρώπων μας έχει συγκεντρωθεί στα χέρια 225 ζαπλούτων, σύμφωνα με στατιστική του ΟΗΕ, δεν μας συγκινεί. Οι δυτικοί ανακάλυψαν έναν καλοσυνάτο και παχουλό γεράκο, καλοντημένο και εμφανίσιμο, να τον δούμε και στην οθόνη παρακαλώ, να φέρνει στα παιδιά δώρα. Τον παρουσιάζουν να ξεκινά από το Βορρά και να καβαλά ένα έλκυθρο που το σέρουν τάρανδι. Και είναι φυσικό το έλκυθρο να συναντά εμπόδια, καθώς κατεβαίνοντας προς νότο τα χιόνια υποχωρούν. Γι' αυτό και δεν φτάνει ποτέ στις χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, εκεί που τον περιμένουν πλήθος παιδιά που δεν έλαβαν ποτέ στη ζωή τους δώρο. Παιδιά με σκελετωμένα άκρα και πρισμένες από την πείνα και τα παράσιτα κοιλιές. Και εμείς στην Ελλάδα ζούμε το σύγχρονο διχασμό. Η παράδοση θέλει τον Άγιο Βασίλη να έρχεται από την Κεσάρια. Αλλά αυτός είναι ξερακιανός, με μακριά άκομψη γενιάδα, έτοιμος να πάρει και όχι να δώσει. Θέλει να κτίσει νέες βασιλιάδες, να περιθάλψει φτωχούς, αρρώστους, ξένους. Και εμείς τελευταία έχουμε συνηθίσει να παίρνουμε, όχι να δίνουμε. Γι' αυτό και μπερδέψαμε και το τραγουδάκι του.
και δεν μας καταδέχεται, τραγουδούν τα λιγοστά παιδιά που επιμένουν να κτυπούν τη θύρα μας. Δεν τους διδάξαμε ότι εμείς δεν καταδεχόμαστε αυτόν. Και να τον δούμε σε μία άλλη έκφραση, γιατί ελάχιστοι ξέρουμε ότι δεν φταίγουν οι ξένοι βέβαια. Άγιο Βασίλη, ονομάσαμε αυτόν τον Γεράκο εμείς οι Έλληνες. Δεν τον ονομάζουμε. Εμείς οι οποίοι φτύσαμε την παράδοση. Κανένας άλλος δεν τον ονομάζει Άγιο Βασίλειο. Είναι δημιούργημα της Coca-Cola. Έτσι. Που είναι ένα παγκοσμιοποιημένο σύμβολο του κατανοητού τρόπου ζωής. Και κλείνοντας την εκπομπή, θα ήθελα να πείτε συμπερασματικά και στους τηλεθεατές ορισμένα πράγματα. Πρέπει να πούμε γιατί υπήρξε μέγας ο Άγιος Βασίλειος. Εάν όλα αυτά που παραθέσαμε δεν έχουν πείσει τον τηλεθεατή το πόσο μικροί είμαστε εμείς, ας κάνει ο καθένας την αυτοκριτική του, αντί να ασκεί κριτική στον όντως Μέγα Βασίλειο. Να κλείσουμε εδώ λοιπόν την εκπομπή. Αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Καλό βράδυ.